Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στο σημερινό σεμινάριο με θέμα υποβολή αιτήσεων βάσει της νέας πολιτικής αδειοδότησης της ανάπτυξης, σημεία που χρήζουν προσοχής και συναφή θέματα, το οποίο διοργανώνεται από το ΕΤΕΚ και εντάσσεται στη σειρά σεμιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της διακήρυξης του 2021 ως έτος διαβίου μάθησης. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε ενός εισηγητές, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίν, πρόεδρο του ΕΤΕΚ, τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Εκκίσεως, κύριο Ηρακλή Ναχνιώτη, ανώτερο λειτουργό Πολεοδομίας, και κύριο Βλαδίμηρο Ζαβρόν, λειτουργό Πολεοδομίας από το Επαρχιακό Γραφείο της Λεμεσού, καθώς και την κυρία Ανδριάννα Μπατσαλοσαβήν, πολιτικό μηχανικό και εκπρόσωπο των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο μέρος της συζήτησης θα συμμετέχουν επίσης εκπροσώποι των Δήμων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Όπως γνωρίζετε, έχει παρέλθει πέραν του ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής της νέας πολιτικής αδειοδότησης, η οποία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ταχεία αδειοδότηση αναπτύξεων και στη μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική εξυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο στόχος του σημερινού σεμιναρίου είναι να δοθεί έμφαση σε σημεία που παρατηρήθηκε στο διάστημα που έχει παρέλθει ότι δίνεται να χρήζουν βελτίωση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μελετητές, καθώς και σε σημεία που χρήζουν προσοχή κατά την υποβολή αιτήσεων για πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση. Μετά τις διαλέξεις, να αναφέρω ότι θα δοθεί χρόνος για να απαντηθούν ερωτήματα και να γίνει συζήτηση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματα και τυχώς σχόλια μέσω του Q&A της πλατφόρμας Zoom που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Για το σκοπό αυτόν, παράκληση για σκοπούς διευκόλυνσης της συζήτησης και των εισηγητών, να σημειώνεται κατά πόσον το ερώτημα ή το σχόλιο αφορά αίτηση για πολεοδομική αδειοδότηση, αίτηση για οικοδομική αδειοδότηση ή τον εισηγητή ή τον ομιλητή στον οποίο απευθύνεται το ερώτημα. Στο σημείο αυτό, θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, τον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίν, για έναν καλωσόρισμα στην εκδήλωση και για τα σχόλια του σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου πλαισίου αδειοδότησης και για σημεία που τυχόν να χρήζουν βελτίωσης, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μελετητές και συναφή θέματα. Κύριε Κωνσταντή, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, Λιδία. Καλημέρα σε όλους. Να σας πω ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο σημερινό διαδικτυακό σεμινάριο. Όπως έχει αναφέρει και η Λιδία, ο στόχος είναι να γίνει ένας απολογισμός της νέας πολιτικής αδειοδότησης όπως αυτή εξαγγέλθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από την πρώτη του δεκάτου του περσινού έτους. Να μου επιτρέψετε πρώτα να ευχαριστήσω τους εισηγητές από το Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως, τον συνάδελφο τον Ηρακλή, τον Αχνιώτη και τον Βλαδίμηρο, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τη συναδέλφης την Ανδριάννα. Να ευχαριστήσω επίσης τη Μύριαν τη Λοϊζίδου Παπαναστασίου, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της ολιστικής προσέγγισης στα θέματα της αδειοδότησης, την Επιτροπή του ΕΤΕΚ που έχει δημιουργηθεί με συντονίστρια την Έλενα την Παρούτη και την ad hoc, αν θέλετε, Επιτροπή που ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα, στην οποία συμμετείχαν η Έλενα η Χριστοδούλου Γιασίδου, ο Κωστάκης ο Μαραθεύτης, ο Κυριάκος ο Θεμιστοκλέους, ο Βίρονας ο Ιωάννου, ο Χρήστος ο Χριστοδούλου, ελπίζω να μην ξεχάσω κάποιον άλλον. Επίσης, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την επιστημονικό λειτουργό του Επιμελητηρίου, τη Λιδία, για την πολύ πολύ καλή οργάνωση που εύχομαι αυτό να είναι το πόρισμα με την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίου που προγραμματίστηκε. Να πω ότι η νέα πολιτική αδειοδότηση ήταν ένα στοίχημα για το επιμελητήριο. Ήμασταν έντονοι ότι έπρεπε να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή, έστω και από πολύ μικρές αναπτύξεις, οι οποίες εκρήθηκαν ότι είναι χαμηλού ρίσκου, όπως μέχρι δύο κατοικίες σε εγκεκριμένα οικόπεδα ή σε υποδημιουργία οικόπεδα. Ο στόχος ήταν να απλοποιηθεί η διαδικασία, δηλαδή με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορεί να γίνεται υποβολή χωρίς να απαιτούνται ούτε οχηματικές διακινήσεις, επισκέψεις, ούτε εκτύπωση σχεδίων, ούτε τίποτε. Άρα, ο στόχος ήταν να απλοποιηθεί η διαδικασία, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, να υπάρξουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα αδειοδότησης των αναπτύξεων και την ίδια στιγμή φυσικά για να προστατευτεί και ο καταναλωτής, οι ιδιώτες μελετητές,
να έχουν ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης και για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις, βεβαίως να οι αιτήσεις να συνοδεύονται και με την βεβαίωση εξόφλησης των μελετητών για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ομολογουμένως αυξημένες απαιτήσεις πλέον που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα αδειοδότησης. Η πρώτη αξιολόγηση έχει θετικό πρόσημο. Υπάρχουν σίγουρα αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Ο στόχος ήταν για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις να μην αφιερώνεται αρκετός χρόνος από τους λειτουργούς, εφόσον μιλούμε για χαμηλού ρίσκου, μιλούμε για συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής, έτσι ώστε οι λειτουργοί των τμήματων να αφιερώσουν το χρόνο σε πιο πολύπλοκες αναπτύξεις και οι συγκεκριμένες να είναι μια πολύ πολύ απλή διαδικασία, όπως λένε και κάποιοι, να είναι το piece of cake που λέμε και πολύ γρήγορα να διοδοτούνται. Όλη την διάρκεια από την εφαρμογή έγιναν αρκετές παρεμβάσεις του επιμελητηρίου, είτε αυτές αφορούσαν τηλεδιασκέψεις με δημοτικούς μηχανικούς, είτε με κάποιες παρουσιάσεις που προηγήθηκαν για να δοθεί μια κατεύθυνση δυνατότητας ομοιόμορφης αντιμετώπισης, είτε τούτο αφορούσε την υποβολή, είτε τούτο αφορούσε την αξιολόγηση των αιτήσεων. Σίγουρα προκύψαν διάφορα ζητήματα. Ο στόχος μετά και τη σημερινή παρουσίαση να καταγραφούν όλα όσα εντοπίζονται, να δοθεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα και να προχωρήσουμε με κάποιες εγκυκλίους για να διευκρινίσουν κάποια ζητήματα τα οποία όντως ταλαιπωρούν και τους ιδιώτες και τους λειτουργούς λόγω ασαφιών που υπάρχουν ή διαφορετικής ερμηνείας γενικότερα. Ζητήματα τα οποία είτε έθεσαν συνάδελφοι με την πρόσκληση για την συμμετοχή στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, είτε ετέθηκαν από αρμόδιους λειτουργούς ότι εντοπίζονται ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν κατά τη διαδικασία εξέτασης. Ένα πολύ γνωστό θέμα το οποίο απασχολεί είναι, για παράδειγμα, το πώς ερμηνεύεται το δομήσιμο νευμαδό στις περιπτώσεις των κλιμακοστασίων, που φαίνεται να υπάρχει διαφορετική ερμηνεία και από τους ιδιώτες μελετητές, αλλά και από γραφεία πολεοδομικών αρχών που εξετάζουν αιτήσεις. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα, έτσι επιτροχάδι να πω ότι ένα άλλο θέμα το οποίο ετέθηκε στο επιμελητήριο από επαρχιακά πολεοδομικά γραφεία είναι η ερμηνεία που δίδεται στο φυσικό έδαφος και πώς αυτόν ερμηνεύεται είτε από τους ιδιώτες είτε από τους λειτουργούς που εξετάζουν τις αιτήσεις. Ανομοιομορφία δυστυχώς υπάρχει και στα ίδια τα σχέδια. Η επιθυμία του επιμελητηρίου είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε με το Διευθυντή Πολεοδομίας. Υπάρχει θετική ανταπόκριση. Θεωρούμε ότι είναι ή δεν βοηθά, να το πω ευγενικά, το να υπάρχει μια εντολή η οποία να τη χάνει εφαρμογής μόνο σε τοπικά σχέδια, αλλά να μην τη χάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις όπου ισχύει η δήλωση πολιτικής, που τούτον μόνον ταλαιπωρία και σύγχυση μπορεί να προκαλεί, γιατί εν αντιλαμβανόμαστε το επιμελητήριο, γιατί το μήκος του κοινού συνόρου στα τοπικά σχέδια μπορεί να είναι 35%, αλλά στη δήλωση πολιτικής να διαφέρει. Ή γιατί να διαφέρει, ξέρω εγώ, οι εξώστες στα τοπικά σχέδια σε σχέση με τη δήλωση πολιτικής, είτε οι διαστάσεις στο χώρο στάθμισης, είτε πολλά άλλα. Άρα, έτσι τηλεγραφικά λέγοντας στατούτα, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη εξυγχρονισμού τούτων των ζητημάτων και επιγόντως να υπάρξει μια τροποποίηση των εγγράφων της δήλωσης πολιτικής, έτσι ώστε η εντολή 1 του 2017, η οποία παρεμπιπτόντως θα τύχει αναθεώρησης, υπάρχει ένας διάλογος με το τμήμα πολεοδομίας, να τη χάνει εφαρμογής παγκύπρια. Θα ήθελα να πω ποιες είναι οι διαφορές της μιας με της άλλης και ότι δεν δικαιολογείται να υπάρχουν τούτες οι διαφορές, ειδικά οι κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τα τοπικά σχέδια και τη δήλωση πολιτικής. Στον το πλαίσιο της ανομοιόμορφης προσέγγισης υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία αναμένουμε να επιληθούν με την 1η-1η του 2022, όπου αν καταθέτεις, για παράδειγμα, στον έπαρχο άδεια οικοδομής,
δεν απαιτούνται εξυγχρονισμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Αν υποβάλεις στους Δήμους, απαιτούνται εξυγχρονισμένοι τίτλοι. Τούτα είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα για να μην ταλαιπωρούν κανέναν. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχει η δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας που μπορούν έγγραφα τα οποία κατέχει το κράτος να μην απαιτούνται από τους δημότες και να υπάρχει τούτη η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία, είτε τούτα εν τίτλοι ιδιοκτησίες, είτε είναι τοπογραφικά σχέδια. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τούτες οι πολλές διακινήσεις στα χρηματολόγια για να υπάρχουν original, τη στιγμή που τόσα πολλά άλλα γενικότερα στην κυπριακή οικονομία έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετείται ο πολίτης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Ανομοιόμορφη προσέγγιση υπάρχει και σε άλλα έγγραφα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι απαιτούν υπογραφή σχεδίων από τους ιδιοκτήτες, κάποιοι όχι. Κάποιοι που απαιτούν διαφορετικών τρόπων παρουσίασης των εμβαδών σε περιπτώσεις οριζόντιου διαχωρισμού. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις στις περιπτώσεις που να γίνει η προσθήκη μιας κατοικίας δίπλα που υφιστάμενη. Είτε υπάρχουν απαιτήσεις στις περιπτώσεις εταιριών που πρέπει να τα δούμε ανάμεσα και να υπάρξει μια εγκύκλιος. Κάποιοι ζητούν πρακτικά εταιριών, διευθυντές και ούτω καθεξής, ή πολλές φορές απαιτούν επιπλέον λεπτομέρειες από αυτές οι οποίες καθιερώθηκαν να απαιτούνται. Δηλαδή, κάποιοι δήμοι μπορεί να ζητήσουν, ξέρω εγώ, να τους δοθεί η λεπτομέρεια υγρομόνωσης της, ξέρω εγώ, της οροφής. Ως επιμελητήριον έχουμε πει ότι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών ότι πρέπει να γίνει ένας κατάλογος των παραδοτέων, ο οποίος να υπάρχει με διαφάνεια και να γνωρίζει ο κάθε ένας την ώρα που πάει να υποβάλει ότι ο φάκελος του για να χαρακτηριστεί πλήρης πρέπει να συνοδεύεται με όλα τούτα τα έγγραφα, σχέδια και να μην υπάρχουν εκπλήξεις είτε κατά την ηλεκτρονική υποβολή είτε κατά την επιτόπου υποβολή και παραλαβή των αιτήσεων. Όπως έχω πει, αναμένουμε την 1η-1η του 2022, όπου και οι Δήμοι θα ενταχθούν στο σύστημα υπόδαμος και θα δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και της άδειας υποδομής στους Δήμους. Φυσικά, προσδοκίες μας ή η επιθυμία μας είναι και η διαχείριση των αιτήσεων, η εξέταση των αιτήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά, γιατί σε καμία περίπτωση ως επιμελητήριο δεν θέλουμε τα επαρχιακά γραφεία πολεοδομίας ή οι Δήμοι να γίνουν copy center και απλά να πρέπει να τυπώνουν για να εξετάσουν μια αίτηση. Ο στόχος θα πρέπει να είναι και θεωρούμε ότι ο υπόδαμος ως έναν εργαλείο θα μπορεί να τους παρέχει τη δυνατότητα να εξετάζονται αιτήσεις ηλεκτρονικά. Έτσι, τηλεγραφικά να αναφέρω κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την απλοποίηση της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων για άδεια οικοδομής. Θεωρούμε ακόμη και το συγκεκριμένο λογισμικό μια ταλαιπωρία υπολογισμού που αφήνει περιθώρια λαθασμένης υποβολής δικαιωμάτων, γι' αυτό θεωρούμε ότι μετά από αρκετά χρόνια συζητήσεων με την Ένωση Δήμων είναι καιρός να ψηφιστεί η τροποποίηση της νομοθεσίας τους ώστε να απλοποιηθεί ο υπολογισμός των τελών και να μπορεί ένας δεκάχρονος σε 5 λεπτά να βγάζει τα δικαιώματα που πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής. Θεωρούμε ότι ζητήματα που πρέπει να επιληθούν δεν είναι φορολογική διαδικασία ή υπολογισμός των τελών, έχει συζητηθεί η συσχέτιση τους αποκλειστικά και μόνο με τα εμβατά, είτε δόμησης είτε καλυμμένων χώρων, μπορεί να είναι η λύση η οποία έχει προταθεί, έχει προχωρήσει η συγκεκριμένη αυτή, νομίζω, για νομοτεχνικών έλεγχων, και εύχομαι πολύ σύντομα να τύχει εφαρμογής για να μην υπάρχει ταλαιπωρία για όλους, είτε ιδιώτες είτε λειτουργούς που εξετάζουν, για να γίνεται συζήτηση ότι πρέπει να προσθεθούν ακόμα επιπλέον ποσό για τα τέλη, γιατί προσθέθηκαν τα σκαλοπάτια που υπήρχαν εκεί και εδώ και ούτω καθεξής. Άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες μελετητές είναι να εντοπίσουν τα σχέδια της υφιστάμενης μονάδας κατοικίας που υπάρχει στο οικόπεδο, και εδώ πρέπει να γίνει μια εγκύκλιος για να καθοριστεί το κατά πόσον
θα πρέπει να απαιτούνται τα σχέδια της διπλανής κατοικίας ή κατά πόσο θα μπορεί να υποβάλλονται χωρίς την συγκεκριμένη κατόψη της υφιστάμενης κατοικίας, η οποία πολλές φορές δεν αφορά ούτε τον μελετητή, ούτε τον συνιδιοκτήτη, να πούμε. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία είναι εις γνώση του Διευθυντή Πολεοδομίας και του επιτελείου του, που αφορούσαν κυρίως τη δήλωση του ενυπόθηκου δανειστή, όταν και εφόσον υποβάλλονται αιτήσεις όπου το τίτλος ιδιοκτησίας δεν είναι εξυγχρονισμένος και εφόσον δεν απαιτείται, εκεί που ψάχνουν λειτουργοί να δουν κατά πόσον ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που υποβάλλεται σήμερα η αίτηση, να βρίσκουν πράγματα βάρη ή ξέρω εγώ τέτοια ζητήματα τα οποία ως ιδιώτες μελετητές φυσικά αδυνατούμε να ελέγξουμε και ούτε είναι και δουλειά μας στο τέλος της ημέρας. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο έχουν αναδείξει οι λειτουργοί των τμήματων πολεοδομίας και πρέπει να τύχει κάποιας διαχείρισης. Επίσης, ζητήματα που αφορούν κάθετο διαχωρισμό σε περίπτωση αίτησης οικοδομής για δύο μονάδες κατοικίας υπάρχουν αρκετά. Να τύχουμε ενημέρωση μετά στις παρουσιάσεις πώς θα μπορέσει να ρυθμιστεί το θέμα και να μην υπάρχει υποχρεωτική απέτηση από τους αιτητές, στην περίπτωση που υπάρχουν δύο κατοικίες, να τους επιβάλλεται, που θεωρώ ότι είναι εντελώς λαθασμένο, η επιλογή του μόνο του οριζόντιου διαχωρισμού. Τα θέματα των προκαταρκτικών απόψεων είναι που απασχολούν. Ήδη τις επιτροπές επεξεργάζουν τώρα τα ζητήματα για να βρεθεί κάποιος τρόπος απλοποίησης, ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθορισμού χρονοδιαγραμμάτων, εγχειριδίου απαιτήσεων για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, γιατί δυστυχώς οι διαβουλεύσεις είναι πολλές και θα πρέπει να τύχουν απλοποίησεις. Επίσης υπάρχουν ή προστίθενται συνεχώς ζητήματα είτε εξυγχρονισμού κάποιων νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα οι κολυμπητικές δεξαμενές, είναι ένα θέμα το οποίο εξεκίνησε να επεξεργάζεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για να εξυγχρονίσουμε τις διάσπαρτες νομοθεσίες που αφορούν τη χρήση και αδειοδότηση των κολυμπητικών δεξαμενών, είτε ζητήματα που όπως αντιλαμβάνεστε προστίθενται, είτε τούτα αφορούν τους κανονισμούς προσβασιμότητας, είτε τους κανονισμούς πυροπροστασίας, που και εκεί φαίνεται να υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν επεξήγησης, εφόσον νομοθεσίες οι οποίες πρόσφατα τέθηκαν σε εφαρμογή και εντοπίζονται αδυναμίες ή πολλές φορές και συγκρούσεις μεταξύ κεφαλαίων των συγκεκριμένων νομοθεσιών, που λογικό με την εφαρμογή κάποιας νομοθεσίας εντοπίζονται διάφορα θέματα. Το λοιπόν, η στόχη που έχει θέσει το επιμελητήριο είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στο άμεσο μέλλον η απέτησή μας είναι να επεκταθεί μέχρι τετρακατοικία, μέχρι 12 σε οριζόντια διάταξη κατοικίες, σε μικρές πολυκατοικίες των 20 διαμερισμάτων και σε εμπορικές γραφειακές χρήσεις των 1.000 τετραγωνικών. Ήταν στη βάση μιας εντολής προηγουμένως που υπήρχε με τη διαδικασία του κόκκινου φακέλου. Θεωρούμε επιγόντως ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί ο οδηγός ερμηνείας πολεοδομικών κανονισμών. Έχουν εντοπιστεί αρκετά ζητήματα που πρέπει να τύχουν με σκίτσα ερμηνείας και ομοιόμορφης προσέγγισης. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι τους επόμενους 3 μήνες πρέπει να προχωρήσουμε με τον εξυγχρονισμό του, σε συνεννόηση βέβαια με το Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως. Θα πρέπει επιγόντως το Πολεοδομικό Συμβούλιο να προχωρήσει με τις αλλαγές που απαιτούνται και το Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως σε συνεννόηση για να τύχει καθολικής εφαρμογής η εντολή 1 του 2017, για να μην παρατηρούνται αυτά τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως. Θα πρέπει και ετοιμάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας να προχωρήσουμε με την έκδοση του οδηγού υποβολής αιτήσεων για πολεοδομική άδεια με βάση την εντολή 2 του 20, δηλαδή να υπάρχει ένα πρότυπο σχεδίων εγγράφων που υποβάλλονται για να μπορεί και ένας καινούριος που θέλει για πρώτη φορά να υποβάλει να έχει τούτο το πρότυπο και με ποιο αντιδιαδικασία υποβάλλονται, και όλα αυτά εμπίπτουν στο στόχο της ύπαρξης μιας ομοιόμορφης προσέγγισης, το πώς αποδίδονται, ερμηνεύονται, υποβάλλονται, εξετάζονται τα διάφορα ζητήματα. Όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, οι διαβουλεύσεις είναι ένα θέμα που η επιδίωξη, οι κόκκινες γραμμές του επιμελητηρίου είναι οι διαβουλεύσεις, ναι, να γίνονται από τους ιδιώτες, αλλά να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά ή και ηλεκτρονικά, να γίνονται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα,
που πρέπει να απαντούν οι διαβουλευτές και να υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο οι απαιτήσεις τους σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ενδιαφέρουμε να κάνω, ξέρω εγώ, ένα ξενοδοχείο, ποιες είναι οι απαιτήσεις του, ξέρω εγώ, του Υφυπουργείου Τουρισμού ή αν θα κάνουμε ένα φροντιστήριο, ποιες είναι οι απαιτήσεις του. Κάποιοι τα έχουν, κάποιοι δεν τα έχουν. Όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, η απλοποίηση των τελών είναι επιτακτική ανάγκη. Η ένταξη των Δήμων στον υπόδαμο και η μη απέτηση υποβολής επιπλέον εγγράφων επίσης είναι ένα θέμα. Η επέκταση, όπως έχω αναφέρει, της ηλεκτρονικής υποβολής. Η ενθάρρυνση των υπηρεσιών του κράτους για ηλεκτρονική διαχείριση. Και επίσης, στα πλαίσια του έτους διαβίου μάθησης, το επιμελητήριο έχει στόχο να οργανώσει εργαστήρια στα οποία να προσκληθούν λειτουργοί της πολεοδομίας του Δήμου για να γίνονται τακτικές παρουσιάσεις των διαφόρων ζητημάτων για τα οποία πρέπει να τυχάνουμε ενημέρωσης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, είτε τούτα τα ζητήματα αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, είτε τούτα τα ζητήματα αφορούν τους λειτουργούς. Επιμόρφωση χρειαζόμαστε όλοι, ανεξάρτητα που είμαστε, ή αν είμαστε στον ιδιωτικό τομέα ή αν είμαστε στο δημόσιο. Εμπολά τα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης, όπως λέει και ο ύμνηστος Μίκης Θεοδωράκης, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ξέρουμε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνουν όλα αυτά. Υπάρχει, αν θέλετε, η διαδικασία, η τροχοδρόμηση όλων τούτων των ζητημάτων και εύχομαι πολύ πολύ σύντομα με την συνεργασία όλων και ιδιαίτερα με τη συνεργασία των συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα, εγώ θα έλεγα, να αφουγκραστούμε τα ζητήματα που να τεθούν, να κωδικοποιήσουμε τις απαιτήσεις, να ενημερωθούμε για τις σωστές ερμηνείες, να υποβάλουμε τα σχέδια μας με τρόπο, ούτως ώστε, όπως έχω πει στην αρχή, ειδικά τότε σε αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου, να είναι διάρκειας 5 λεπτών η εξέτασή τους, έτσι ώστε να αφιερώνεται χρόνος για πιο πολύπλοκες αναπτύξεις, για να βοηθήσουμε, αν θέλετε, να είμαστε ωφέλιμοι όλοι γενικότερα σε τούτη τη μεταρρύθμιση που γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί, επειδή, και δυστυχώς ντρέπομαι που το λέω, το όλο σύστημα όσο έχει σήμερα δεν τυπά κανένα. Άρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, υπάρχει βούληση, υπάρχει πολιτική, θέλει δουλειά πολύ. Είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε πολύ χρόνο, αλλά να υπάρχουν και αποφάσεις, βήματα προς τα εμπρός. Η νέα πολιτική αδειοδότησης είναι ένα βήμα, είναι ένα βήμα που είναι πολύ μικρό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια για όλα τα άλλα, δυστυχώς θα αποτύχουμε. Γι' αυτό η πρόσκληση, η πρόκληση σε όλους είναι από εκεί που ο καθένας λειτουργεί, να βοηθήσουμε για να αλλάξει όλη τούτη η διαδικασία, όλη τούτη η κουλτούρα, όλη τούτη η παιδεία και να πάμε σε μια νέα εποχή που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, από αξιοποίηση της τεχνολογίας, από ισονομία, από απλοποίηση και πολλά πολλά άλλα θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να μην έχω μακρηγορήσει. Ευχαριστώ, Λιδία. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Όχι, θα ήταν αρκετά συνοπτικός. Πριν δώσω τον λόγο στους εκπρόσωπους του Τμήματος Πολεοδομίας, επειδή βλέπω έχετε συνδεθεί αρκετοί άλλοι, να αναφέρω ότι μπορείτε να αποβάλλετε σχόλια και ερωτήματα μέσω του Q&A που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Στη συνέχεια, να δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τον κύριο Ηρακλή Ναχνιώτη, την ανώτερο λειτουργό Πολεοδομίας, και τον κύριο Βλαδίμηρο Τζαβρόν, λειτουργό Πολεοδομίας από το Επαρχιακό Γραφείο της Λεμεσού, για την παρουσίαση σημείων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την ετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων για πολεοδομική αδειοδότηση. Κύριε Αχνιώτη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και από εμάς. Είμαι ο Ηρακλής Αχνιώτης με τον συνάδελφο Βλαδίμηρο Ζαβρό, λειτουργή στο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Θα περάσω αμέσως στη δική μου παρουσίαση εν πρώτης, η οποία θα ακολουθηθεί από την παρουσίαση του συνάδελφου του Βλαδίμηρου. Θα συμμεριστώ και συμφωνήσω με τη διαπίστωση του φίλου Κωνσταντίνου ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο στο όλο εγχείρημα
της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και κυρίως της ενότητας που αφορά την πολυδομική βεβαιότητα. Είναι, μεν, φίλε Κωνσταντίνε, ένα μικρό βήμα, η σημασία του δε είναι τεράστια. Γιατί τα όποια κολλήματα βρίσκουμε ενώπιον μας σε αυτό το ξεκίνημα, θα είναι όταν επιληθούν μία και διαπαντός επιλυμένα. Οπότε είναι μικρό βήμα μεν, τεράστια σημασία δε. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ περισσότερο τον χρόνο σας, τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα πω κατευθείαν στο μέρος που αφορά την παρουσίαση μου, τα περιεχόμενα της παρουσίασης, τα οποία περιλαμβάνουν ένα σύντομο απολογισμό όσον αφορά στατιστικά στοιχεία ενός χρόνου εφαρμογής της εντολής σε πανκύπρια βάση σε ό,τι αφορά συγκεκριμενοποιώ το τμήμα πολυδομίας και εγγύσεως. Αυτός ο απολογισμός ενδιαφέρει και εσάς ως μελετητές ή ως αιτητές ενδεχομένως, αλλά και εμάς ως αδειοδοτούσες πολυδομικές αρχές, γιατί αποτελούν, θα έλεγα, ένα δείχτη για την ανάγκη προσαρμογής της πορείας μας στις νέες απαιτήσεις. Θα κάνω μια πολύ, πολύ, πολύ στοιχειώδη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της νέας εντολής και ακολούθως θα σταθώ επιγραμματικά σε κάποια θέματα ερμηνείας όρων και κανονισμών πολεοδομικών προνοιών στη βάση καθοδηγητικών εργαλείων που έχουν κατά καιρούς ετοιμαστεί από το τμήμα και συγκεκριμένα τον οδηγό ερμηνείας όπως έχει αναφέρει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Αρχίζουμε λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία και εδώ έχουμε μια εικόνα του συνολικού αριθμού των αιτήσεων βεβαιότητας πανκύπρια που έχουν υποβληθεί στο τμήμα προδομίας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μια κατανομή τους, σε αυτές που εγκρίθηκαν, απορρίφθηκαν και μια τρίτη κατηγορία, αυτές που είτε εκκρεμούν είτε έχουν μεταταχθεί σε κανονική διαδικασία. Αυτό πιστεύω καταδεικνύει, αυτή η εικόνα καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του θεσμού της ηλεκτρονικής υποβολής στη βάση των προνοιών της νέας εντολής. Ανά επαρχία παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως ήταν αναμενόμενο, αιτήσιο βεβαιότητας αφορά την επαρχία Λευκωσίας με παραδοσιακά τον μεγαλύτερο αριθμό πολυοδομικών αιτήσεων. Ακολουθούν η Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Αμόχωστος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε σε πανκύπρια βάση την επιλογή για ηλεκτρονική σε αντιδιαστολή με την έντυπη μορφή υποβολής αιτήσεων βεβαιότητας. Αυτό φανερώνει, πιστεύω, ειδικά μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να ευκολύνει αφάνταστα τη δουλειά και γενικά την καθημερινότητά μας. Είναι επίσης σημαντικό να δούμε αναλογικά τι ποσοστό αφορά αυτού του τύπου η ανάπτυξη επί του συνόλου των πολυδομικών αιτήσεων των οποίων διεξέρχονται οι πολυδομικές αρχές. Και ιδανικά ομιλώντας, αν αυτό το εγχείρημα, αυτή η ομάδα αιτήσεων θα απαιτούσε το μικρότερο χρόνο να αναλωθεί από πλευράς πολυδομικών αρχών, αντιλαμβάνεστε ότι συγκριτικά θα είχαμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με θέματα και αιτήσεις περισσότερης σημασίας και ουσίας. Τώρα ας δούμε λίγο τα τουίκου μας, σε ό,τι αφορά δηλαδή την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, επί των τύπων των ύλων να μιλήσουμε. Σε πανκύπρια βάση τα αποτελέσματα δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημα. Εδώ παρουσιάζεται ο βαθμός τήρησης των χρονικών πλαισίων διεκπαιρέωσης αιτήσεων, δηλαδή των 10 και 20 εργάσιμων ημερών για ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή αντίστοιχα. Καθηγόντος, επιτρέψτε μου να σταθώ στη Λεμεσό, πρώτα για τη μη ικανοποιητική εικόνα που εκπέμπουμε και παρουσιάζεται από τους αριθμούς όσον αφορά τα ελλείμματα στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και κατά δεύτερο λόγο αναφέρομαι στην Λεμεσό γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι τις συνθήκες και τον τρόπο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου γραφείου του οποίου έχω ενταλθεί να προείσταμε.
Δεν θα ήθελα να είμαι απολογητικός, αλλά πιστεύω είναι δίκαιο να αναφέρω ότι η προσπάθεια κατά τον παρελθόντα χρόνο ήταν να παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια και ευκαιρία στους μελετητές για προσκόμιση είτε συμπληρωματικών στοιχείων και διόρθωση σχεδίων, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τις πρώτες εντολές και των προδρομικών κανονισμών. Το τελευταίο γράφημα αφορά στατιστικά στοιχεία και επικεντρώνεται στην παρουσίαση των κυριότερων λόγων άρνησης που αποτέλεσαν την αιτία απόρριψης της ιοβεβαιότητας. Την πρωτοκαθεδρία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν θέματα με κρίσιμες περιοχές όπως καλυμμένες βεράντες, ύψη επιχωματώσεων, αποστάσεις, χαρακτηριστικά βοηθητικών οικοδομών και ούτω καθεξής. Μεγάλο ποσοστό, παραδόξως θα έλεγα, απασχολεί το θέμα του καθεστώτος του οικοπαίδου, καθώς επίσης θέματα υπερβάσεων, συντελεστών ανάπτυξης, εμβατογραμμάτων, έλλειπων στοιχείων και ούτω καθεξής. Έχει σημασία να έχουμε κατά νου το πλαίσιο που διέπει τις ενέργειες και επιλογές μας σε ό,τι αφορά τη βεβαιότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε μια πλατφόρμα ενιαία, ένα ομοιόμορφο κείμενο και νομοθετική βάση για όλες τις περιπτώσεις αναπτύξεων παγκύπρια. Έχουμε να κάνουμε με δύο βασικά πλαίσια. Το πρώτο, όπως γνωρίζετε, τα τοπικά σχέδια περιοχής, με μια σειρά συνοδευτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα η εντολή 1 του 17, που συμπληρώνουν τα βασικά κείμενα νομοθεσίας. Το άλλο πλαίσιο αφορά τη δήλωση πολιτικής με το δικό της πακέτο προνοιών και παραρτημάτων, διευκρινήσεων, ερμηνεών. Σε αμφότερες περιπτώσεις θα έλεγα ότι έχει σημασία να γνωρίζουμε πού και πότε εφαρμόζεται το κάθε πλαίσιο ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλήψεις. Η πολυδομική βεβαιότητα χρειάζεται από τις πρώτες εντολές 2 του 20 και έχει επί του παρόντος προεξάρτητο αντικείμενο την ανέγερση μέχρι 2 κατοικιών σε οικόπεδο ή υποδημική οικόπεδο, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, στις οποίες παραπέμπει σε φάσμα μεγάλων προδομικών ζωνών, στις οποίες επιτρέπεται αμυγή συγκιστική ανάπτυξη με κάποιες εξαιρέσεις λόγω των εκάστοτε επαναλαμβάνω ειδικών συνθήκων. Σημαντική πτυχή στην ορθή εφαρμογή των προνοιών αποτελεί οπωσδήποτε η σωστή ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια και τούτων λεχθέντων παρακαλώ σημειώστε ότι η αναφορά σε οικόπεδο δεν περιλαμβάνει τεμάχιο γης το οποίο ορίζεται με οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο στον τίτλο ιδιοκτησίας, όπως για παράδειγμα όταν γίνεται αναφορά σε τόπο ή όταν γίνεται αναφορά σε κατοικία με αυλή και ούτω καθεξής. Το οδικό σύνορο παρακαλώ να μην θεωρηθεί ότι κατέχω το αλάθητο ή το Ευαγγέλιο, αλλά όπως προκύπτει, το οδικό σύνορο περιλαμβάνει εκτός από το δρόμο για οχηματική χρήση και σύνορο με χώρο πρασίνου και δημόσιο πεζόδρομο. Αυτό το θέτω και για προβληματισμό των αρχών, εμάς δηλαδή, και εντοπίζω την ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης και τακτοποίησης αυτού του επίμαχου θέματος. Υποβοηθητικό εργαλείο, κάναμε αναφορά στον οδηγό ερμηνείας, στον οδηγό επεξηγούνται θέματα όπως το συνεχόμενο έδαφος, το οποίο συνεχόμενο έδαφος σε σχέση με το φυσικό αποτελεί και την αφετηρία μέτρησης υψών. Αυτό το σχήμα καταδεικνύει ότι σε σχέση με το φυσικό έδαφος χαρίζεται, να το πω εισαγωγικά, μια στοιχειώδης εξομάλυνση της τάξης των 60 εκατοστών, ώστε να έχουμε μια ομαλή γραμμή αφετηρίας μέτρησης υψών, το οποίο ονομάζουμε σε σχέση με το φυσικό, ονομάζουμε συνεχόμενο έδαφος. Στην περίπτωση αντίπερα δρόμων ή άλλων στοιχείων που παραπέμπουν σε οδικό σύνορο με υψομετρική διαφορά μέχρι και ένα 80, το συνεχόμενο έδαφος
και κατά συνέπεια η αντίστοιχη αφετηρία μέτρησης ύψων είναι η νοητή γραμμή η οποία ενώνει τα στοιχεία αυτά. Συνεπώς, σε περίπτωση φυσικού κυλώματος είναι αποδεκτή η γεφύρωση αυτής της διαφοράς φυσικού συνεχόμενου χωρίς την ανάγκη βύθισης των οικοδομών στο φυσικό επίπεδο του εδάφους. Ο οδηγός είναι πολύ βοηθητικός όσον αφορά την ερμηνεία πολλών άλλων χαρακτηριστικών των οικοδομών, όπως για παράδειγμα το ύψος, ο αριθμός ορόφων, η σοφίτα, το υπόγειο, υπόστεγος χώρος που προκύπτει για παράδειγμα λόγω έντονων υψομετρικών διαφορών και ούτω καθεξής. Εκεί που παρατηρούνται συχνά αποκλίσεις ή και παρερμηνίες προνοιών των σχεδίων άψυξης είναι σε θέματα από την εμπειρία μας που σχετίζονται με το εμβαδόν, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, με το εμβαδόν κλιμακοστασίου που προσμετρά στο συντελεστή δόμησης, το οποίο έχει καταντήσει, να το πω, ένας πονοκέφαλος και αντικείμενο διαφορετικών ερμηνεών και συζήτησης. Σχετίζονται επίσης αυτές οι αποκλίσεις με τους χώρους και χρήσεις επιδοδομάτων των οικοδομών, βοηθητικοί χώροι επιδοδομάτων, επί της οροφής. Σχετίζονται επίσης με την έκταση και ύψος αστέγας των βεραντών ισογείου, επιχωματώσεων και με τις αποστάσεις και άλλα χαρακτηριστικά των βοηθητικών οικοδομών και χρήσεων. Θα τολμήσω να σχολιάσω λίγο το θέμα εμβατού κλιμακοστασίου και να προσδιορίσω ότι στην πρώτη περίπτωση που έχουμε επί του δώματος κουβούκλιο, το αναγκαίο κουβούκλιο πρόσβαση στο δώμα, τότε μιλάμε ότι η επιβάρηση από τον εμβαδόν του κλιμακοστασίου θα γίνει δύο φορές μόνο. Στο δεύτερο σχήμα, στο δώμα έχουμε χώρους οι οποίοι προσμετρούν στο συντελεστή δόμησης. Συνεπώς, εδώ θα έχουμε επιβάρηση του συντελεστή δόμησης με τρεις φορές. Και στο τρίτο σχήμα, δύο φορές. Δεν έχουμε καμιά πρόσβαση επί της ταράτσας, επί του δώματος. Εδώ, προφανώς, έχουμε υπόστεγο υπόγειο, ισόγειο συν τρεις, προσμετράται δύο φορές. Οι χώροι και κατασκευές πάνω στην οροφή της οικοδομής θα πρέπει να δικαιολογούνται όσον αφορά τη χρήση, αλλά και την μορφή και έκτασή τους. Μιλάμε βέβαια για βοηθητικές χρήσεις και χώρους λογικού και περιορισμένου εμβαδού, με έκταση όχι πέραν του 35% της συνολικής επιφάνειας της οροφής. Θα τολμήσω να παρουσιάσω κάποια υπαρκτά παραδείγματα, χωρίς καμία απολύτως κριτική διάθεση, παρά μόνο για σκοπούς καλύτερης επικοινωνίας και προβληματισμού. Στην περίπτωση αυτή, εύλογα τίθεται το ερώτημα, ο ιδιοκτήτης δικαίως, θα έλεγα, επιδιώκει να αξιοποιήσει την ταράτσα με κάποιο καθιστικό χώρο, το γνωστό roof garden που έγινε και της μοδός πρόσφατα, με όλα τα συναφή. Μήπως θα υπάρχει η απέτηση τα απαραίτητα αντεπόζητα, συλλέχτες, φωτοβολταϊκά κλπ. Να εδράζονται επί της οροφής αυτών των βοηθητικών χώρων. Το θέτω για προβληματισμό. Το ίδιο και το αυτό με τα χαρακτηριστικά, το επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών καθ' αυτών των χρήσεων, που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι να δηλώνονται, αλλά και να είναι βοηθητικοί. Ένα μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν οι ακάλυπτες βεράντες στο ισόγειο, καθώς και η έκταση των εμβαδών και χαρακτηριστικά των επιχωματώσεων. Οπωσδήποτε επιχωματώσεις επιτρέπονται στην απόσταση των 3 μέτρων από τα σύνερα, νοουμένου βέβαια ότι δεν ξεπερνούν σε ύψος το 1,20 σε σχέση με το συνεχόμενο εδάφος. Οπωσδήποτε εντός των πέραν της απόστασης των 3 μέτρων από τα σύνορα, μπορεί κάποιος να δεχτεί ότι δεν εργούνται επιχωματώσεις πέραν του 1,50. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει επηρεασμός στην προσμέτρηση του ποσοστού κάλυψης
με κάποια εξαίρεση, τα οποία όμως πρέπει να έχουμε υπόψη και να τηρούμε. Εδώ ένα παράδειγμα. Θέματα που εκ πρώτης όψεως προκύπτουν στην περίπτωση αυτή έχουν να κάνουν με το μήκος επαφής ισόγειου στεγαλμένου χώρου στάθμευσης επί του κοινού συνόρου, αποστάσεις κατασκευών όπως ψισταριές από τα σύνορα και οπωσδήποτε με την έκταση χαρακτηριστικά των επιχωματώσεων και των ακάλυπτων βεραντών. Κατά ανάλογο τρόπο παρουσιάζεται και εδώ αυτό το στοιχείο των υπαίθριων διαμορφώσεων, των υψών και της έντασης, θα έλεγα, σε σχέση με τον περίγυρο. Προσπάθειες προσαρμογής όπως αυτές θεωρώ ότι εν μέρη είναι πετυχημένες και αποδεκτές. Παραμένουν ωστόσο θέματα υψών, έκτασης ακάλυψων βεραντών και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τις αποστάσεις βοηθητικών οικοδομών, επισημαίνεται ότι μπορεί να επιτραπεί ανέγερση τέτοιων, οι οποίες εφάπτονται του ορίου των ορίων του υποανάπτυξη οικοπαίδου, με εξαίρεση το όριο με δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο. Οπωσδήποτε εξαιρούνται μηχανοστάσια και τα παρόμοια. Κατά συνέπεια, μια βοηθητική οικοδομή θα ήταν δυνατόν να εφάπτεται τον πλαϊνό συνόρων ακόμα και με δημόσιο χώρο πρασίνου, εξαιρουμένου του συνόρου με δημόσιο δρόμο, με δημόσιο δρόμο. Οπωσδήποτε όμως, όχι με δημόσιο πεζόδρομο. Σε επαφή με δημόσιο πεζόδρομο, μόνο ισόγειο στεγαλμένο χώρο στάθμευση οχημάτων μπορεί να ανεγερθεί. Συχνά τίθενται ερωτήματα σε σχέση με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούν και άλλες βοηθητικές υποδομές και χρήσεις από τα σύνορα των τεμαχίων, όπως ο υπόγειος χωροστάθμευσης, χώροι μηχανοστασίων, λεβιδοστασίων ή και άλλοι βοηθητικοί χώροι στο χαμηλότερο επίπεδο της οικοδομής. Το ίδιο ισχύει και για κατασκευές όπως πέργολες και κολυμβητικές δεξάμενες. Ιδιαίτερος προβληματισμός, θα έλεγα, αναπτύσσεται συνήθως γύρω από το θέμα των περιφράξεων και των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν. Γιατί απλά η αμεσότητα με το δημόσιο χώρο είναι πιο έντονη. Είτε για παράδειγμα λόγω των υψομετρικών διαφορών ή ακόμα και για την ανάγκη διασφάλισης της απαραίτητης ιδιωτικότητας όταν υπάρχει γειτνίαση με δημόσιο χώρο πρασίνου ή πεζόδρομο. Σε κάθε όμως περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται στην σχέση των περιφράξεων με το δημόσιο δρόμο. Εν κατακλείδη, τα πιο συχνά θέματα, όπως έχουν σκιαγραφηθεί, αφορούν, όπως έχετε αντιληφθεί, τήρηση προνοιών των προδρομικών κανονισμών σε σχέση με βοηθητικές οικοδομές και χρήσεις, τήρηση ελάχιστων αποστάσεων, ορθής διαχείρισης γενικά των υψομέτρων. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω ότι αυτά τα θέματα τα βρίσκουμε αναλογικά πάρα πολύ συχνά, μας απασχολούν καθημερινά και είναι μια τροχοπέδη στην επιτυχή ανταπόκριση μας με τους χρόνους που έχουν τεθεί. Οπότε, παράκληση αυτές οι στοιχειώδεις πτυχές να τη χάνουν της ανάλογης προσοχής και επεξεργασίας. Αυτό το άφησα τελευταίο, είναι θεωρώ αυτονόητο ότι η ασφαλής οδός και λύση είναι ο σεβασμός στο τοπίο με το οποίο έχουμε να κάνουμε και η απόδοση μιας περιβαλλοντικά επιτυχούς προσέγγισης. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Βλαδίμηρο Ζαβρό για τη δική του παρουσίαση.
Κύριε Δαβρέ, νομίζω πρέπει να γίνει πρώτα στο share η πρώτη παρουσίαση για να μπορέσετε να κάνετε share κάποιαν άλλη. Ένα λεπτάκι. Ναι, ναι. Είμαστε εντάξει τώρα. Ωραία, ναι. Μια χαρά τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω από εκεί που έχει μείνει ο κύριος Αχνιώτης, προσπαθώντας να πω περισσότερο επί της ουσίας και γενικά με διάφορα παραδείγματα, στα οποία τα διάφορα παραδείγματα μάλλον για λόγους άρνησης που έχουμε δώσει σαν πολεοδομικές αρχές σε διάφορες πολεοδομικές αιτήσεις. Ως έχει αναφέρει και ο κύριος Αχνιώτης, κάνω εδώ έτσι μία ανασκόπηση των κυριότερων λόγων άρνησης, οι οποίες έχουν δοθεί κατά τον έναν χρόνο εφαρμογής του εντολής του 20 και οι οποίες ουσιαστικά διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες, όπως βλέπετε εδώ. Έναν 25%-26% αφορά τεμάχια τα οποία υποβάλλονται και δεν αποτελούν οικόπεδα, είναι υποδημιουργία οικόπεδα. Θα εξηγήσουμε μετά τον ορισμό του υποδημιουργία οικοπέδου. Έναν 11-12% αφορά υπερβάσεις του συντελεστή δόμησης σε διαφορετικές περιπτώσεις. Μια τρίτη κατηγορία αφορά ελλειπή στοιχεία τα οποία υποβάλλονται και συγκεκριμένα αφορούν υψόμετρα εντός του τεμαχίου και περιμετρικά γραμμή συνεχόμενου εδάφους κτλ. Και μια τέταρτη κατηγορία εστιάζεται σε θέματα που αφορούν υπερβάσεις μήκους επαφής, βοηθητικό χώρο και στεγασμένο χώρο στάθμευσης και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων. Αυτές οι 4 κατηγορίες θα μπορούσα εγώ να τις διαχωρίσω σε 2 ενότητες. Η μία ενότητα θα μπορούσε να η μία ενότητα αφορά την πληρότητα των αιτήσεων και των πεδίων εφαρμογής και η άλλη περίπτωση αφορά ελλειπή πολεοδομικά δεδομένα και πολεοδομικά σχέδια. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από την πληρότητα αιτήσεων και πεδίου εφαρμογής. Μία κατηγορία αφορά πολεοδομικές αιτήσεις, στις οποίες δεν υπογράφεται όταν το τεμάχιο είναι συνιδιοκτήτων από όλους τους συνιδιοκτήτες. Είναι επίσης απαραίτητη η πιστοποίηση από τον μελετή του έργου. Όπως βλέπετε και εδώ στο παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψουν εδώ οι συνιδιοκτήτες. Λοιπόν, και είναι απαραίτητη η πιστοποίηση πλέον επιτρέπεται πλέον με την νέα εγκύκλιο η πιστοποίηση των υπογραφών από τον μελετητή του έργου. Εδώ είναι ένα παράδειγμα το οποίο είχε αναφέρει και ο κύριος Αχνιώτης, το οποίο έχει υποβληθεί μία πολεοδομική αίτηση με έναν τίτλο ιδιοκτησίας, η οποία αφορά περιγραφή ανακοίνωση ιδιοκτησίας ως κατοικία. Το υποανάπτυξη τεμάχιων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικόπεδο ή υποδημιουργία οικόπεδων όταν η περιγραφή ακίνησης ιδιοκτησίας αναφέρεται η λέξη τόπος, κατοικία ή άλλα συναφή. Επίσης, ο ορισμός του υποδημιουργία οικοπέδου ως ερμηνεύεται στην εντολή 2 του 20 θα πρέπει απαραίτητα να ισχύουν οι 4 προϋποθέσεις που δείχνονται στο συγκεκριμένο slide. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σε ισχύ πολεοδομική άδεια και άδεια διαίρεσης. Πρέπει να έχουν εγκριθεί τα υψόμετρα των δρόμων από την αρμόδια αρχή, να έχει τοποθετηθεί η λίμνια και οι υπηρεσίες και να προσκομίζεται απαραίτητα η απαδομέτρηση του οικοπαίδου υπογραμμένη από κατάλληλο πρόσωπο, ουσιαστικά από εγγεγραμμένο τοπογράφο. Στο επόμενο slide φαίνεται έναν παράδειγμα υποβολής μιας αίτησης η οποία έχει απορριφθεί, στην οποία όντως υπάρχει εξασφαλισμένη πολεοδομική άδεια. Βλέπετε και εδώ στο παράδειγμα
το εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο. Ο συγκεκριμένος ο μελετητής έχει υποβάλει το χωροταξικό του, όμως δυστυχώς δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια διαχωρισμού από την αρμόδια αρχή. Δεν έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια διαχωρισμού. Συγγνώμη, άδεια διαχωρισμού. Δεν έχουν εγκριθεί τα υψόμετρα των δρόμων από την τοπική αρχή, σαν επακόλουθο. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του οικοπαίδου μέχρι το τελικό στάδιο, δηλαδή εγκατάσταση υπηρεσιών και κατασκευή λίμνιας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί και δείχνουν ξεκάθαρα ότι το τεμάχιο παραμένει χωράφι, δεν έχουν γίνει οποιασδήποτε κατασκευαστικές εργασίες. Στις φωτογραφίες 5 και 6 φαίνεται τι ακριβώς αναμένουμε σαν πολυδομική αρχή όταν υποβάλλονται φωτογραφίες υποδημιουργίων οικοπαίδων, όπου θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί το οικόπεδο να είναι υποκατασκευή, σίγουρα να έχει κατασκευαστεί το ασφαλτικό, τα πεζοδρόμια ή η λίμνια και να έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες. Μία άλλη περίπτωση, η οποία αφορά πάλι την πληρότητα των αιτήσεων, είναι η περίπτωση όπου υποβάλλονται σε οικόπεδα οικοδομές οι οποίες υπερβαίνουν τους δύο ρόφους. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις μπορούν να μελετηθούν με την εντολή 1 του 2008 και 1 του 2011 με τον τύπο αυτοελέγχου. Δεν μπορούν όμως να μελετηθούν στα πλαίσια της εντολής 2 του 2020 για τον λόγο ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες με κάποιες κανονιστικές διοικητικές πράξεις στα πλαίσια της αίτησης για άδειας οικοδομής. Και δεδομένου ότι οι δύο φάσεις της αδειοδότησης είναι αλληλένδετες και συνδεδεμένες, απαραίτητα και η πολυδομική αρχή μπορεί να χειριστεί περιπτώσεις με την εντολή του 20 μόνο όσον αφορά διόροφες οικοδομές. Πάμε τώρα στην άλλη την ενότητα, η οποία αφορά ελλειπή πολυδομικά δεδομένα και σχέδια. Μία υποκατηγορία αφορά την περίπτωση όπου δεν έχει υποβληθεί ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο, στο οποίο αναδείχνονται ξεκάθαρα το υπονάπτυξη τεμάχιων και τυχόν υφιστάμενες οικοδομές. Για την πολυδομική αρχή αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να αξιολογηθούν και ο επηρεασμός των ανέσεων συνιδιώκτων τεμαχίων και συνιδιοκτητών. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα στα αριστερά, στον τίτλο ιδιοκτησίας, το τεμάχιο του οικόπεδων έχει διαφορετικό σχήμα από ό,τι το χωροταξικό το οποίο έχει υποβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος μελετητής έχει υποβάλει ένα χωροταξικό που αφορά μόνο το τμήμα του οικοπαίδου. Άρα, χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η πολυδομική αρχή δεν μπορεί να κάνει σωστή αξιολόγηση της αίτησης και να τη μελετήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς ή τέλος πάντων να βεβαιωθεί με μια ματιά τέλος πάντων ότι δεν επηρεάζονται οποιασδήποτε ανέσεις συνιδιοκτητών στο οικόπεδο. Εδώ βλέπουμε έναν πρότυπο υποβολής χωροταξικού σχεδίου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η παρουσίαση της υφιστάμενης αδειοδότησης οικοδομής με γραμμοσχεδιασμένο το κομμάτι, στην οποία απαραίτητα πρέπει να δείχνεται το εμβαδόν του τμήματος, το οποίο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο συγκεκριμένος μελετητής χρησιμοποιεί το σωστό εμβάδο του οικοπαίδου προς ανάπτυξη. Είναι καλό να δίνονται πληροφορίες της πολυδομικής άδειας ή της άδειας οικοδομής σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η πολυδομική αρχή θα ήθελε να κάνει κάποιον επιπρόσθετη έρευνα, γιατί είδε κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι λαθασμένο. Περνάμε στην επόμενη υποκατηγορία, η οποία αφορά επεμβάση οικοδομών εντός των τριών μέτρων από τα σύνορα του τεμαχίου. Όπως φαίνεται εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η αίτηση έχει απορριφθεί για τον λόγο ότι προτείνονται οικοδομές, ουσιαστικά προτείνεται οικοδομή η οποία αντί να απέχει 3 μέτρα από το σύνορο, εφάπτεται του συνόρου της οικοδομής. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έστω και αν είναι βοηθητική η οικοδομή η οποία εφάπτεται
του συνόρου, αυτή πρέπει απαραίτητα να απέχει τουλάχιστον 1,5 μέτρο από την κύρια οικοδομή. Διαφορετικά, στο παράδειγμα αυτό, θεωρείται ότι ολόκληρη η οικοδομή εφάπτεται του συνόρου. Επίσης, βλέπουμε εδώ έναν στεγασμένο χώρο στάθμευσης, ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί και να εξαιρεθεί ούτε από το συντελεστή δόμησης. Εκτός αυτού, επηρεάζει και τις ανέσεις γειτονικών ιδιοκτησιών για τον λόγο ότι δεν είναι διαμπερής και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ισόγειος στεγασμένος χώρος στάθμευσης, ως ερμηνεύεται από το παράρτημα Α των τοπικών σχεδίων. Βλέπουμε στο επόμενο παράδειγμα πώς θα έπρεπε να ήταν μια οικοδομή η οποία θα ήθελε να χωροθετήσει τον ισόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης κατά μήκος του συνόρου. Όπως βλέπετε εδώ, ο ισόγειος στεγασμένος χώρος στάθμευσης μπορεί να θεωρηθεί ως διαμπερής, νοουμένου ότι τα 3/5 της απόστασης των 3 μέτρων, δηλαδή το 1,80, είναι καθαρόν, είναι ανοιχτόν, είναι διαμπερές, ώστε να διαφυλάσσουν τις ανέσεις των ιδιοκτητών. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε μελετητής, αιτητής, θα ήθελε να συμπεριλάβει στον ισόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης και βοηθητικές οικοδομές, αυτές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, νομένου ότι απέχουν τουλάχιστον 1,80 από τα σύνορα του τεμαχίου. Στο δεύτερο παράδειγμα, δείχνεται ξεκάθαρα ότι αν η βοηθητική οικοδομή θέλουμε να εφάπτεται του οδικού συνόρου, θα πρέπει απαραίτητα να απέχει τουλάχιστον 1,50 από την κύρια οικοδομή. Και το ύψος αυτής θα πρέπει να είναι 3,50 από το συνεχόμενο φυσικό έδαφος. Γιατί το λέω συνεχόμενο φυσικό έδαφος, για τον λόγο ότι, όπως βλέπετε εδώ με κόκκινη γραμμή, αυτό είναι το φυσικό μας έδαφος. Η γειτονική οικοδομή έχει κάνει εξκαφή, άρα δημιούργησε έναν νέο έδαφος στο τεμάχιό της. Δεν μετράμε από το νέο δημιουργηθέν έδαφος το οποίο έχει δημιουργήσει τέλος πάντων η βοηθητική οικοδομή, αλλά μετράμε από το φυσικό έδαφος, που φαίνεται ευδιάκριτα εδώ με κόκκινη γραμμή. Πάμε σε μια άλλη υποκατηγορία, η οποία αφορά μήκος επαφής βοηθητικών οικοδομών κατά μήκος συνόρου πέραν του 35%. Όπως βλέπετε στο παράδειγμα αυτό, η αίτηση αυτή περιλαμβάνει έναν διπλό ισόγειο στεγασμένο χώρο στάθμευσης, ο οποίος, όπως δείχνεται, καταλαμβάνει πέραν του 50% του μήκους επαφής. Φαίνεται ξεκάθαρα στο παράδειγμα αυτό. Εδώ θα ήθελα να διαχωρίσω την περίπτωση αυτή από κάποιες ελαφριές κατασκευές τύπου πέργολες, ξύλινες πέργολες, ελαφριές κατασκευές, οι οποίες η πολυδομική αρχή θα μπορούσε να εξασκήσει την διακριτική της ευχέρεια και να επιτρέψει να ανεγείρονται εντός των 3 μέτρων σε μεγαλύτερο μήκος επαφής, πάντα έχοντας στο μυαλό ότι είναι ελαφριά κατασκευή και όχι από συμβατικά υλικά, βοηθητικές οικοδομές κατασκευασμένες από συμβατικά υλικά, όπως παραδείγματος χάρη μπετόν ή οποιοδήποτε άλλων υλικών, π.χ. μεταλλικές κατασκευές. Εδώ δείχνω ξανά το παράδειγμα το οποίο αφορά το πρότυπο σχεδιασμού για βοηθητικές οικοδομές. Είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ το εξής, ότι όταν μιλάμε για μήκος επαφής, εννοούμε μήκος επαφής του κοινού συνόρου μεταξύ του οικοπαίδου και και των παρακείμενων οικοπαίδων. Δηλαδή, αν για παράδειγμα στο μέσο του δικού μας του συνόρου υπάρχει διαχωριστική γραμμή παρακείμενων οικοπαίδων, τότε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να τηρούμε το 35% και στο κοινό σύνορο με το οικόπεδο, έναν ας το πούμε, το παρακείμενο οικόπεδο, και στο παρακείμενο οικόπεδο 2, το οποίο υπάρχει και συνορεύει μαζί με την δική μας την περίπτωση. Σχετική είναι και η παράγραφος Α του εντύπου βεβαιότητας, στο οποίο πρέπει οι μελετητές απαραίτητα να καθορίσουν το μήκος επαφής της βοηθητικής οικοδομής ή του ισόγειου στεγασμένου χώρου στάθμευσης. Μία άλλη κατηγορία αφορά την περίπτωση στην οποία προτείνονται προσθήκες μετατροπές σε υφιστάμενη αδειούχανη οικοδομή.
στην οποία δείχνονται κάποιες μετατροπές. Δεν έχουμε όμως την υποβολή των εγκριμένων σχεδίων της, είτε της πολεμικής άδειας είτε της άδειας οικοδομής, ώστε ο λειτουργός, ο τεχνικός, να μπορεί να αξιολογήσει και να καταλάβει ακριβώς ποιες είναι αυτές οι προσθήκες οι οποίες προτείνονται, για να μπορέσει να κατανοήσει και να αξιολογήσει εύκολα και γρήγορα την υπόθεση. Σχετικό είναι η παράγραφος 5 του εντύπου βεβαιότητας, στο οποίο σημειώνεται ευθαρσώς το τι στοιχεία πρέπει να υποβληθούν. Εδώ θα πρέπει να ενημερώσω ότι όταν οι προσθήκες μετατροπές είναι εκτεταμένες στην οικοδομή και ο σκελετός της οικοδομής τροποποιείται ουσιαστικά, τότε θα πρέπει απαραίτητος να υποβληθεί νέα αίτηση για νέα κατοικία και όχι προσθήκες μετατροπές υφιστάμενης οικοδομής, οι οποίες για τον λόγο ότι στο σχέδιο αυτών, το οποίο όπως δείχνεται εδώ, δείχνεται όλων κόκκινων και δημιουργεί μια σύγχυση και δυσκολία κατανόησης από το λειτουργό τεχνικών να εγκρίνει τις προτινόμενες προσθήκες οι οποίες βρίσκονται στο χωροταξικό σχέδιο. Μία πέμπτη περίπτωση, μία πέμπτη υποπαράγραφος των λοιπόν πολεμικών δεδομένων στοιχείων είναι οι επιχωματώσεις εντός των 3 μέτρων από τα σύνορα. Όπως βλέπετε εδώ, είναι μία, ας το πούμε, αποτυχία του μελετητή να ακολουθήσει τη μορφολογία του εδάφους και να ικανοποιήσει τους κανονισμούς, τους πολεμικούς κανονισμούς. Εδώ θα έπρεπε είτε η οικοδομή όλη να πάει πιο κάτω, η βάση της να είναι πιο βυθισμένη στο φυσικό έδαφος, είτε να προχωρήσει σε μια οικοδομή η οποία να έχει αναγερθεί σε υποτύπων αναβαθμίδες για να ακολουθεί με πιο ωραίο τρόπο και με καλύτερη ενσυνδική και σεβασμό στο περιβάλλον και στους συνιδιοκτήτες των παρακείμενων τεμαχίων, ώστε να προστατεύονται οι ανέσεις τους και να μην υπάρχουν υπερβολικές επιχωματώσεις. Βλέπουμε εδώ, στο δεύτερο παράδειγμα κάτω, τις επιχωματώσεις, το μέγιστο ύψος επιχωματώσεων που επιτρέπεται εντός των 3 μέτρων. Πολύ σημαντικό εδώ θα ήθελα να αναφέρω, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της σωστής παρουσίασης του χωροταξικού σχεδίου και των υφιστάμενων προτινόμενων υψομέτρων. Ένα στοιχείο το οποίο βοηθά πάρα πολύ την πολεοδομική αρχή να αξιολογήσει την πολεοδομική αίτηση. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα υπόμνημα, ένα πινακάκι στο οποίο να καθορίζεται ο τρόπος παρουσίασης των προτινόμενων και υφιστάμενων υψομέτρων. Σημειωτέων ότι εκτός του οικοπαίδου, εκτός του τεμαχίου, πρέπει να δείχνονται μόνο υφιστάμενα υψόμετρα, δεν μπορείς να επέμβεις σε ξένες ιδιοκτησίες ή στο δημόσιο δρόμο, και εντός του οικοπαίδου θα πρέπει να δείχνονται ξεκάθαρα σε όλες τις γωνιές πλευρές του τεμαχίου τα υφιστάμενα στο κάτω μέρος και τα προτινόμενα στο πάνω μέρος υψόμετρα, ώστε να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα των υψομετρικών διαφορών και τέλος πάντων της πρότασης η οποία υπάρχει στην αίτηση αυτή. Νοείται ότι όταν υπάρχουν έντονες υψομετρικές διαφορές σε διάφορες περιοχές, θα ήταν καλύτερο να παρουσιάζουν τα υφιστάμενα υψόμετρα στη μορφή ισοϊψών καμπυλών, ώστε να μπορεί να εξαχθούν, μάλλον να παρουσιαστεί καλύτερα το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε στην αίτησή μας. Ένας έκτος λόγος είναι διάφοροι συνήθεις λόγοι υπέρβασης συντελεστών ανάπτυξης, ξεκινώντας από τις χρήσεις στην οροφή. Παρουσιάστηκε πάρα πολλές, αρκετές φορές, να προτείνονται χρήσεις στην οροφή οι οποίες δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της εντολής 1 του 17 και του παραρτήματος και των γενικών προνοιών πολιτικής της δήλωσης πολιτικής. Συγκεκριμένα εδώ δείχνεται ξεκάθαρα ότι προτείνονται σε περιοχή που ο αριθμός ορόφων είναι
επιτρεπόμενος μέγιστος αριθμός ρόφων είναι 2, να προτείνονται στην ροφή της οικοδομής χρήσεις όπως γυμναστήριων, γραφείων, τα οποία λογίζονται στο συντελεστή δόμησης και στον αριθμό ρόφων. Εδώ αναφέρονται οι πρόνοιες και της εντολής 1 του 17 και των γενικών προνοιών πολιτικής, τις οποίες αναφέρονται οι χρήσεις σε κάθε περίπτωση που επιτρέπονται στην οροφή οικοδομής και οι οποίες δεν λογίζονται στο συντελεστή δόμησης. Προσοχή πρέπει να αναδειχθεί στο γεγονός ότι στην δήλωση πολιτικής στοιχεία όπως αποθήκες χορηγινής και κολυμβητική δεξαμενή δεν εξαιρούνται από το συντελεστή δόμησης. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρω ότι στο τοπικό σχέδιο, στην εντολή του 17, πρέπει να έχουν υπόψη μας ότι το εμβαδόν αυτών των βοηθητικών οικοδομών στην οροφή κύριας οικοδομής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35% του εμβαδού της οροφής. Άλλος συνήθις λόγος υπέρβασης συντελεστή δόμησης είναι το παράδειγμα εδώ, στο οποίο είναι μια διόροφη κατοικία που εμπίπτει στο σχέδιο ανάπτυξης της δήλωσης πολιτικής, στην οποία είναι μια διόροφη κατοικία με ισόγειον 75,50 τετραγωνικών μέτρων, έναν όροφο 89,45 τετραγωνικά μέτρα και μας προτείνει και 61,50 μέτρα καλυμμένες βεράντες. Όπως δείχνεται στο παράδειγμα αυτό, αν υπολογίσω το μέγιστο επιτρεπόμενων εμβαδών στεγασμένων βεραντών τα οποία εξαιρούνται από το συντελεστή δόμησης, με μια απλή πράξη είναι 75,50 επί 0,20%, είναι 15,10 τετραγωνικά μέτρα. Άρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε 46,4 τετραγωνικά μέτρα υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. Δίπλα εδώ είναι οι πρόνοιες και της εντολής 1 του 17 και των γενικών προνοιών πολιτικής, οι οποίες αναφέρονται εδώ και επεξηγούν την εξαίρεση και το ποσοστό της εξαίρεσης. Μία τρίτη κατηγορία υπέρβασης συντελεστών ανάπτυξης αφορά το υπόγειο της οικοδομής. Εδώ πάλι πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή το τεμάχιο μας σε ποια περιοχή εμπίπτει και σε ποιο σχέδιο ισχύων σχέδιων ανάπτυξης είναι στην περιοχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ισχύον σχέδιο ανάπτυξης είναι η δήλωση πολιτικής και όπως βλέπετε έχουν προταθεί στο υπόγειο της οικοδομής γυμναστήριων, δωμάτιο STEAM και δωμάτιο MASAS, τα οποία υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης σε αντίθεση με το τοπικό σχέδιο. Δηλαδή, αν αυτή η κατοικία είχε υποβληθεί σε περιοχή του τοπικού σχεδίου, δεν θα είχαν υπολογιστεί στο συντελεστή δόμησης. Εδώ είναι ένα παράδειγμα του τι θεωρούμε είναι καλό να αντιληφθούμε ακριβώς πότε μία στάθμη της κατοικίας θεωρείται υπόγειο και πότε όχι. Στο πρώτο παράδειγμα βλέπουμε ότι μόνο μέρος της στάθμης 1 είναι βυθισμένο πέραν του 1.20, οπότε η συγκεκριμένη κατοικία θεωρείται μερικώς τριώροφη. Στο δεύτερο παράδειγμα, η πρώτη στάθμη είναι καθαρά υπόγειο και εδώ παρατίθενται οι δύο παράγραφοι και της δήλωσης πολιτικής και του τοπικού σχεδίου της εντολής 1 του 17, που αφορά τα στοιχεία, οι χρήσεις οι οποίες επιτρέπονται στο υπόγειο χωρίς να λογίζονται στο συντελεστή δόμησης. Με κόκκινο γράμματα είναι οι χρήσεις οι οποίες δεν... Είναι οι χρήσεις οι οποίες δεν ισχύουν στην δήλωση πολιτικής. Δηλαδή, με κόκκινα γράμματα, αν υποβάλεις σε περιοχή δήλωση πολιτικής, αυτά θα λογιστούν στο συντελεστή δόμησης. Σαν τελευταίο παράδειγμα, θα ήθελα να αναφέρω, είναι πολύ σημαντικό για τους λειτουργούς στον τομέα ελέγχου, η σωστή παρουσίαση ενός εμβαδογράμματος. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει δύο κατοικίες οι οποίες εφάπτονται υπάρχει μια οργανική σύνδεση μεταξύ τους. Λοιπόν, και στο επόμενο slide δείχνεται το εμβαδόγραμμα, πώς πρέπει να παρουσιάζεται το εμβαδόγραμμα.
Νοείται ότι στο εμβαδόγραμμα θα μπορούσε να, να δειχθεί όχι απλώς τετράγωνα, αλλά να περιλαμβάνεται ξεκάθαρα η κάτωψη του ισογείου και η κάτωψη του ρόφου, και αυτό μπορεί να γίνει για ευνόητους λόγους, για να μην υπάρχουν διορθώσεις πολλών σχεδίων. Αλλά το σημαντικό της όλης υπόθεσης πρέπει να προσέξουμε εδώ, ότι θα πρέπει τα τμήματα τα οποία λογίζονται στο συντελεστή δόμησης, αυτά που δεν λογίζονται, καλυμμένες βεράντες και οτιδήποτε άλλα στοιχεία, να έχουν κάποια διακριτικά, να ξεχωρίζουν με διαφορετικό χρώμα και με διαφορετική σήμανση, ώστε να μπορεί και ο λειτουργός ή ο τεχνικός της υπόθεσης που τη μελετά να καταλαβαίνει ακριβώς τους υπολογισμούς και πώς γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν. Σημαντικό στοιχείο είναι να δημιουργηθεί έναν πινακάκι ή, σε έναν άκρο, τέλος πάντων, του σχεδίου, να υπάρχει ένα πινακάκι με τις επεξηγήσεις των εξαιρέσεων. Δηλαδή, είτε αυτές ονομάζονται καλυμμένες βεράντες, είτε ονομάζονται αρχιτεκτονικές προεξοχές, είτε ισόγειοι στεγασμένοι χωρίς στάθμευσης, θα πρέπει να δείχνονται με ένα διακριτικό, με έναν αριθμό ξεχωριστό, και να επεξηγείται η πρόνοια σε αυτόν τον ξεχωριστό πινακάκι, γιατί αυτόν τον συγκεκριμένο στοιχείο έχει εξαιρεθεί από το συντελεστή δόμησης ή από το ποσοστό κάλυψης, ώστε να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος γρήγορα και, όπως λέει και ο αγαπητός πρόεδρος κύριος Κωνσταντή, να μπορούμε σε 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά να μπορούμε να αξιολογούμε και να διεκπεραιώνουμε, να μελετούμε την πολυοδομική αίτηση με βάση την εντολή 2 του 20. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαβρέ και κύριε Αχνιώτη, για τα σημεία που έχετε θίξει και για τα παραδείγματα. Να προχωρήσουμε στην κυρία Αντριάννα Μπατσαλοσαβή, πολιτικό μηχανικό και εκπρόσωπο των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, για την παρουσίαση σημείων που χρήζουν προσοχή κατά την ετοιμασία ετήσιο για οικοδομική αδειοδότηση. Κυρία Μπατσαλοσαβή, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, Λίδια μου. Και εκ μέρους του Υπουργείου, ευχαριστούμε πολύ το επιμελητήριο για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στο λόγο σεμιναρίο. Εγώ σήμερα θα σας παρουσιάσω μόνο την πτυχή που αφορά την άδεια οικοδομής και συγκεκριμένα θα ασχοληθώ με τα στατιστικά των άδειων οικοδομής, ανάλυση των στατιστικών και πώς προκύπτουν, για ποιους λόγους απορρίφκονται οι αιτήσεις ή καθυστερεί η έκδοση τους πέραν του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Βλέπετε, φαντάζομαι, την παρουσίαση, Λίδια. Ναι, Αντριάννα, βλέπουμε μια χαρά, ναι. Ωραία. Λοιπόν, γενικά, να σας αναφέρω, όπως αναφέρθηκε πιο πριν, ότι η νέα πολιτική αδειοδότησης εφαρμόστηκε την 1η Οκτωβρίου του 2020, μέσω του περιληθείου εισοδών και οικοδομών διατάγματος, το οποίο αφορά την έκδοση άδειας σε οικοδομής και οικιστικές αναπτύξεις μέχρι 2 οικιστικές μονάδες, ή αλλιώς το κανονιστική διοικητική πράξη 388 του 2020. Τα στατιστικά στοιχεία ξεκίνησαν να μαζεύονται, να συλλέγονται από όλες τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή τις 5 επαρχιακές διοικήσεις, τους 30 Δήμους και το Κοινωνικό Συμβούλιο Αγίου Τείχων από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι τέλη Αυγούστου του 2021 φαίνεται ότι είχαν υποβληθεί πέραν των 1.100 αιτήσεων, εκ των οποίων περίπου 250 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Στην παρούσα φάση η ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόζεται μόνο στις επαρχιακές διοικήσεις και αυτό το νούμερο είναι χαμηλό όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή. Όπως ανάφερε όμως και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, την 1η-1η του 2022 αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Για να συγκρίνουμε την ηλεκτρονική με την έντυπη υποβολή, να αναφερόμαστε στις επαρχιακές διοικήσεις, όπου το σύνολο των αιτήσεων ήταν περίπου 427. Βλέπουμε ότι το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή. Φαίνεται από τα σημερινά στατιστικά που παίρνουμε
ότι αυξάνεται όσο περνά ο καιρός και οι μελετητές εμπιστεύονται περισσότερο την ηλεκτρονική υποβολή, όπου φαίνεται ότι είναι το 59% όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υποβολές, ενώ οι έντυπες είναι στο 41%. Αυτά τα στατιστικά αφορούν μόνο τις επαρχιακές διοικήσεις, όπως αναφέρατε πιο πριν. Όσον αφορά την ολιστική εξέταση των αιτήσεων σε όλες τις αρμόδιες αρχές, φαίνεται ότι εγκρίθηκαν το 71% των αιτήσεων εγκρίνεται, το 7% των αιτήσεων απορρίφκεται, ενώ κατά τη διάρκεια που ζητήσαμε τα στατιστικά, φάνηκε ότι το 22% των αιτήσεων ακόμα εξετάζεται. Εντός της προθεσμίας τώρα, για να δούμε πόσο τηρούνται οι προθεσμίες, φαίνεται ότι το 73% των αιτήσεων ήταν εντός της προθεσμίας, εκδόθηκαν δηλαδή εντός των 10 ημερών εάν η αίτηση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ή εντός των 20 ημερών εάν η αίτηση υποβλήθηκε σε έντυπη μορφή. Και 27% οι αιτήσεις εκδόθηκαν μεν, αλλά εκτός προθεσμίας. Για να δούμε όμως τους λόγους τώρα που αφορούν την μη τήρηση της προθεσμίας ή, τους λόγους, ή ακόμα και τους λόγους απόρριψης της αίτησης. Πολλές φορές αφορούσαν τις προσημοκομετατροπές σε υφιστάμενη μονάδα και την προσθήκη νέας μονάδας, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής και θα σας το εξηγήσω αργότερα. Την μη υποβολή αίτησης για άδεια διαχωρισμού σε περίπτωση που προκύπτει πέραν της μιας μονάδας, κάτι που επίσης θα το δούμε. Την μη υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων, δεσμευτικούς όρους της προνομικής άδειας, λαθασμένους υπολογισμούς δικαιωμάτων, μη υπογραφή ή μη συμπλήρωση του εντύπου της άδειας, της αίτησης της άδειας ή των σχεδίων ή των μελετών και άλλοι λόγοι που αφορούν την αρμόδια αρχή που μπορεί να είναι λόγω του κορονοϊού ή λόγω έλλειψης προσωπικού ή οτιδήποτε άλλο, κάτι όμως που δεν θα ασχοληθούμε στο παρόν στάδιο σήμερα. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, αναφέρεται στο διάταγμα ότι αφορά οικιστικές αναπτύξεις μέχρι 2 οικιστικές μονάδες. Δηλαδή, όταν το τελικό σύνολο των μονάδων στο οικόπεδο δεν ξεπερνούν τις 2. Είτε αυτή πρόκειται για μια ανυφιστάμενη, στην οποία θα προσθεθεί ακόμα μια προτινόμενη, είτε αφορά 2 ξεχωριστές καινούργιες προτινόμενες. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν τις 2. Επιτρέπεται επίσης με βάση το διάταγμα η ανάπτυξη σε εγκεκριμένο οικόπεδο ή σε υποδημιουργέν οικόπεδο, νεωμένου ότι η άδεια διαχωρισμού γης είναι σε ισχύ ή σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ, θα πρέπει να υποβληθεί η γραπτή βεβαίωση από τον επιβλέπον των μηχανικών ότι οι εργασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο, ότι δηλαδή έχει τοποθετηθεί η λίμνια και οι υπηρεσίες. Αυτά αναφέρονται μέσα στο διάταγμα. Όσον αφορά την ανάπτυξη σε παλιά οικόπεδα, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως στην επαρχία ανάμοχός του. Υπάρχουν κάποια οικόπεδα τα οποία εκδόθηκαν με βάση παλιές άδειες διαχωρισμού, όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δηλαδή τα πεζοδρόμια είναι χωμάτινα. Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσει η αρμόδια αρχή να εκδώσει την άδεια είτε εντός 10 ημερών είτε εντός 20 αν είναι έντυπη, και να εφαρμοστούν τα χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει να υποβληθούν οι απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών που αφορούν την υποδομή, δηλαδή την υποδομή που θα μπει κάτω από το πεζοδρόμιο μαζί με την αίτηση για άδεια οικοδομής, ή να υποβληθεί γραπτή βεβαίωση του μελετητή ότι έχουν γίνει όλες οι εργασίες. Δηλαδή, παρόλο ότι δεν προαποαιτείται από την άδεια διαχωρισμού την τότε, εν τούτης έχουν γίνει όλες οι εργασίες, εμπήκαν όλες οι υποδομές και γίνανε τα πεζοδρόμια. Όσον αφορά τις προσοικομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή, στην παρούσα φάση οι προσοικομετατροπές αφορούν αποκλειστικά την προσθήκη μονάδας. Δηλαδή, στο λόγο διάταγμα δεν περιλαμβάνονται οι προσοικομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία. Δηλαδή, αν πρόκειται για μια αίτηση η οποία περιλαμβάνει προσοικομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία και επιπρόσθετα την προσθήκη μονάδα, τότε αυτή δεν μπορεί να εξεταστεί με βάση την νέα πολιτική. Η νέα πολιτική στην παρούσα φάση και μέχρι ότου αυτή επεκταθεί, αφορά αποκλειστικά την προσθήκη μονάδας στη συγκεκριμένη ανάπτυξη.
Σε περίπτωση δε που προκύψουν δύο μονάδες κατοικίας, είτε αυτή, όπως είπα και πριν, αφορά υφιστάμενοι και προτινόμενοι, είτε που αυτές είναι δύο προτινόμενες, τότε με βάση των περιθυνών ισοδομών και οικοδομών και συγκεκριμένα την τροποποίηση που έγινε το 2011, θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα υποβολή της αίτησης για άδεια διαχωρισμού. Αν η αίτηση σας, για άδεια διαχωρισμού της οικοδομής, αν η αίτησή σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, τότε θα προσέξετε ότι το σύστημα δεν επιτρέπει να προχωρήσετε. Δηλαδή, η αίτηση, αν αιτηθείτε για δύο οικοδομές, τότε η αίτηση για άδεια οικοδομής δεν θα προχωρήσει, δεν θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή, εσότου συμπληρώσετε και την αίτηση για άδεια διαχωρισμού, ώστε να υποβληθούν μαζί και να συνδεθούν μέσα στο σύστημα ό,τι αφορούν την ίδια οικοδομή. Το ίδιο εφαρμόζεται, κατά αναλογία, όταν υποβάλλεται αίτηση σε έντυπη μορφή. Στην παρούσα φάση, όπως ανάφερε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, περιλαμβάνεται στην νέα πολιτική αποκλειστικά η διαδικασία του οριζόντιου διαχωρισμού. Το δημιουργείται λόγω της πολεοδομικής νομοθεσίας, λόγω κάποιων παραμέτρων που υπάρχουν συγκεκριμένα στο Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης, όπου απαιτείται την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης της οικοδομής, ώστε να εξαιρεθεί η άδεια κάθε του διαχωρισμού από την πολεοδομική άδεια. Αυτό δημιουργεί θέμα, το αντιλαμβανόμαστε, για τον λόγο ότι τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της αίτησης για άδεια οικοδομής, οπότε δεν μπορεί να εκδοθεί η πιστοποιητική έγκριση. Το πιστοποιητικό έγκριση απαιτεί την ολοκλήρωση του έργου μετά την έκδοση του πιστοποιητικού έγκριση. Το έχουμε συζητήσει με το Τμήμα Πολεοδομίας, θα διορθωθεί. Το να μένετε σύντομα να επιτραπεί και η υποβολή αίτησης για άδεια διαχωρισμού γης και οικοδομών. Άλλο θέμα που παρουσιάζεται και χρήζει προσοχής είναι η πληρότητα των αιτήσεων. Τα απαιτούμενα έγγραφα βρίσκονται στο παράρτημα 1 του Διατάγματος 388 του 2020. Αν δείτε στο παράδειγμα, στην εικόνα που επισυνάπτεται, περιλαμβάνονται όλα σχεδόν τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση για άδεια οικοδομής. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποια που παρουσιάζουν πρόβλημα. Το ένα είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας, που στον τίτλο ιδιοκτησίας, όσον αφορά τον τίτλο ιδιοκτησίας, σε όλες τις αρμόδιες αρχές εξαιρουμένου των επαρχιακών διοικήσεων στο παρόν στάδιο, θα πρέπει να υποβληθεί πρωτότυπος τίτλος και αντίγραφων του τίτλου, του εξεχρονισμένου τίτλου ιδιοκτησίας. Αυτό δημιουργείται για τον λόγο ότι αυτό δημιουργείται μέχρι να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. Αφότου ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, όλες οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να έχουν την πληροφόρηση που υπάρχει στην κεντρική αποθήκη πληροφοριών, θα τους δοθεί πρόσβαση ώστε να μπορούν να εξετάζουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά, τότε θα διορθωθεί το όλο θέμα. Προς το παρόν όμως, εξαίρεση αποτελεί μόνο για τις επαρχιακές διοικήσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποβληθεί, όπως είπα, πρωτότυπος τίτλος, καθώς και αντίγραφων του τίτλου, το οποίο να είναι 6 μήνες, να έχει εκδοθεί κάτω στους τελευταίους 6 μήνες. Κατά αναλογία, κάτι παρόμοιο ισχύει και για το τοποκτηματικό σχέδιο, το τοπογραφικό σχέδιο, όπου στις επαρχιακές διοικήσεις αυτή τη στιγμή μπορεί να υποβληθεί το τοπογραφικό σχέδιο που εξασφαλίζεται από τη διαδικτυακή πύλη να διάθνη, δηλαδή το οποίο μπορεί να χτυπωθεί από τη διαδικτυακή πύλη να διάθνη και να επισημανθεί στην αίτηση για άδεια οικοδομής, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές στην παρούσα φάση θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο τοπογραφικό σχέδιο του Τμήματος Θεματολογίου και Χρωμετρίας. Αυτό επίσης, όπως είπα πριν, είναι κάτι το οποίο θα επιληθεί με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την αρχή του χρόνου. Κάποια άλλα έγγραφα είναι η ασφάλιση έναντι επαγγελματικής ευθύνης που αφορά μια τυποποιημένη βεβαίωση που εκδίδεται από το ΕΤΕΚ. Θα πρέπει πάντα να είναι η τυποποιημένη βεβαίωση και όχι οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση που μπορεί να εκδοθεί από τον μελετητή.
Η εξόφληση μελετητή, που πάλι είναι κάτι καινούριο, που αφορά τη βεβαίωση που εκδίδεται από μελετητή κατά το στάδιο για την εξόφληση του συμφωνημένου ποσού, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, μέχρι και το στάδιο δηλαδή υποβολής της αίτησης για άδεια οικοδομής. Τη στατική μελέτη και τα σχέδια, όπως όλοι γνωρίζετε, η οποία όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει και την υπεύθυνη δήλωση, υπεύθυνη βεβαίωση των αιτητών και μελετητών σύμφωνα με την τροποποίηση του προσαρτήματος για τον του Εθνικού Προσαρτήματος για τον Ευρωκώδικα 8, που αφορά την προσήκη σε υφιστάμενες οικοδομές. Η συγκατάθεση ενυπόθηκου δανειστή, η οποία επισημάνθηκε και πιο πριν, η οποία ισχύει σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υποθηκευμένο σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και το έντυπο υπολογισμού δικαιωμάτων αφορά τον υπολογισμό των δικαιωμάτων με βάση το εργαλείο που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως φαίνεται, είναι αυτός που φαίνεται είναι ο σύνδεσμος για το εργαλείο. Θα πρέπει ο μελετής να μπει στη συνιστολή της σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και να ασυμπληρώσει τις τιμές για όλες τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν, ώστε να εξαφεί το σύνολο των δικαιωμάτων που πρέπει να πληρωθούν για την άδεια οικοδομής. Εδώ να αναφέρω ότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, το εργαλείο ετοιμάστηκε με βάση των υφιστάμενων κανονισμών 62 για τα δικαιώματα. Πρόθεση είναι αυτός ο κανονισμός να τροποποιηθεί και να απλοποιηθεί. Ήδη έγινε προσχέδιο κανονισμού και ήδη έχει προωθηθεί προς έγκριση, το οποίο αφορά μια πολύ απλοποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων με βάση των εμβαδών. Θα αφορά όμως μέχρι διπλοκατοικία και αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά το εργαλείο, θα πρέπει να γίνεται κάποια σημεία που πρέπει να τύχουν προσοχής είναι ότι πρέπει να γίνεται συμπλήρωση όλων των κοτοστολογούμενων κατασκευών. Δηλαδή, αν υπάρχουν περιφράξεις, θα πρέπει να αναφερθούν καθώς και τα μέτρα. Αν υπάρχουν τύχια αντιστήριξης κτλ., πάλι θα πρέπει να κοστολογηθούν. Και όσον αφορά το εμβαδόν για τα δικαιώματα, αυτό σημαίνει το συνολικό εμβαδόν των καλυμμένων χώρων. Δηλαδή, το εμβαδόν δόμησης, ανεξάρτητα εάν αυτό λογίζεται για σκοπούς υπολογισμού του συντελεστή με βάση την οικοδομική νομοθεσία και την τολινέα του 17. Δηλαδή, αυτό το εμβαδόν αφορά το εμβαδόν των καλυμμένων χώρων. Αυτό αναφέρεται και μέσα στο εργαλείο υπολογισμού των δικαιωμάτων, αλλά είναι κάτι που προβλέφθηκε από ό,τι γνωρίζετε και στην τροποποίηση των δικαιωμάτων που θα εγκριθούν, ελπίζω, σύντομα. Άλλα έγγραφα που αφορούν την πληρότητα αιτήσεων είναι η μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η γεωλογική μελέτη, αν απαιτείται σύμφωνα με τους χάρτες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, αποχετευτικά σχέδια και άλλα. Αλλά οπωσδήποτε για σκοπούς ομοιομορφίας, το Υπουργείο θα ετοιμάσει σύντομα σχετικών κατάλογων σε μορφή checklist για τη διευκόλυνση και των μελετητών και των αρμοδιών αρχών, όσον αφορά όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να επισημαθούν στην αίτηση για άδεια οικοδομής. Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχής είναι οι δεσμευτικοί όροι που περιλαμβάνονται στην υποδομική άδεια και αφορούν την έκδοση της άδειας οικοδομής. Δηλαδή, κάποιοι όροι μπορούν να αφορούν την κατεδάφιση των υφιστάμενων οικοδομών. Ένας όρος μπορεί να αφορά την κατεδάφιση των υφιστάμενων οικοδομών πριν την έκδοση της άδειας οικοδομής ή την εγκατάσταση υπόγειων υπηρεσιών ή την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης ή κάποιον άλλο θέμα που θα αναφέρεται ως ότι θα πρέπει να γίνει τέλος πάντων πριν την έκδοση για άδειας οικοδομής. Εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να μπορέσει μια αρμόδια αρχή να εκδώσει την άδεια είτε εντός 10 εργασιμών ημερών είτε εντός 20 ημερών, αν είναι ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή αντίστοιχα, θα πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες, δηλαδή όλοι οι όροι της υποδομικής άδειας, να υλοποιηθούν πριν την υποβολή αίτησης για άδεια οικοδομής. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει η κατεδάφιση των υφιστάμενων οικοδομών και μετά να πάμε να υποβάλουμε αίτηση για άδεια οικοδομής. Έτσι θα διευκολυνθεί η αρμόδια αρχή και θα μας εκδώσει την άδεια εντός των χρονικών περιθωρίων που
εφαρμόζονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καθυστερήσει η άδεια μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι όροι της υποδομικής. Όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, που όπως προανέφερα στην παρούσα φάση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις επαρχιακές διοικήσεις, πάλι τα προβλήματα αφορούν τα απαιτούμενα έγγραφα, που πολλές φορές δεν επισυνάπτονται σύμφωνα με το αναφέροντο στο διάταγμα. Και περαιτέρω είναι η επιλογή κατάλληλης ετικέτας για την υποβολή των αρχείων και ο διαχωρισμός των αρχείων αναλόγως της ετικέτας. Εδώ φαίνεται ένα snapshot της οθόνης των επισυναπτώμενων αρχείων στην ηλεκτρονική υποβολή, όπου φαίνονται όλα τα αρχεία ονομαστικά. Υπάρχει κατάλογος αρχείων, ώστε όταν αυτά επισυνάπτονται, το αρχείο γίνεται πράσινο. Στη διαφορετική περίπτωση γίνεται κόκκινο. Εδώ φαίνεται κάπως καλύτερο. Βλέπετε ότι όσα είναι πράσινα σημαίνει ότι το αρχείο έχει επισυναφτεί. Όσα είναι κόκκινα σημαίνει ότι το αρχείο αναμένεται ακόμη να γίνει επισύναψη του αρχείου. Επίσης, τούτο που αναφέρα πριν, ότι θα πρέπει να γίνεται επιλογή της κατάλληλης ετικέτας. Όπως εδώ αναφέρεται το χτηματικό σχέδιο, θα πρέπει να επισυναφθεί το χτηματικό σχέδιο και όχι, ας πούμε, ο τίτλος ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των αρχιτεκτονικών σχεδίων από ενδεχομένως των στατικών σχεδίων. Ώστε με αυτόν τον τρόπο, αν κάνουμε το διαχωρισμό, το αρμόδιο αρχή θα μπορεί εύκολα να εξετάσει την αίτηση και να μπορεί να μας εκδώσει την άδεια εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Άλλα σημεία που χρήζουν προσοχής και φάνηκαν ότι δημιουργούν κάποιες φορές θέμα είναι η υπογραφή και σφραγική του μελετητή στα έγγραφα ή στις μελέτες ή στα σχέδια, που κάποιες φορές υποβάλλονται χωρίς τις απαραίτητες υπογραφές της σφραγίδας. Η υπογραφή της αίτησης, όπως αναφέραν και οι συνάδελφοι της υποδομίας, από όλους τους ιδιοκτήτες, και η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης. Δηλαδή, παρατηρείται ότι κάποιες φορές η αίτηση δεν συμπληρώνεται ολοκληρωμένα, αλλά κάποια πεδία απουσιάζει ολοκληρωτικά ή οποιαδήποτε πληροφόρηση. Άλλα σημεία που θα ήθελα να επισημάνω είναι τα σχέδια, ότι στα σχέδια πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλης κλίμακας, ώστε τα σχέδια να είναι ευδιάκριτα. Στο διάταγμα για την άδεια οικοδομής, για την νέα πολιτική αδειοδότησης όσον αφορά την άδεια οικοδομής, δεν έγινε καθορισμός της κλίμακας που θα πρέπει να υποβάλλεται οποιαδήποτε σχέδια. Οπότε αυτό δίνει την ευχαίρεια στους μελετητές τα σχέδια να είναι διάκριτα, δηλαδή να μπορεί η αρμόδια αρχή να διακρίνει όλες τις αλλαγές που προτείνονται ή οτιδήποτε προτείνεται, ώστε να μπορεί να τα εξετάσει και να εκδώσει την άδεια εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η υπόδειξη των ορθών υψομέτρων της γραμμής φυσικού συνεχόμενου υδάχους και υφιστάμενων κατασκευών, κάτι το οποίο όμως εξήγησαν εκτενώς οι συνάδελφοι του Τμήματος Υποδομίας. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πατσαλοσαβή. Το λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει με το μέρος των παρουσιάσεων. Θα προχωρήσουμε στο μέρος της συζήτησης, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα και να γίνει συζήτηση. Στο μέρος αυτό, να καλωσορίσω επίσης τους κύριο Σταύρον Ιταλών και Αγαθοκλίνα Αγαθοκλέως εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας, τον κύριο Ανδρέα Καρακατσάνη, δημοτικό μηχανικό του Δήμου Λάρνακας, και τους υπόλοιπους εκπροσώπους εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας, καθώς επίσης και την κυρία Νέβελιν Ευδόρου, αρχιτέκτονα του Δήμου Λεμεσού, στους οποίους μπορείτε να απευθύνετε επίσης ερωτήματα ή τυχώς σχόλια. Νομίζω να ξεκινήσουμε με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για το στάδιο της πολεοδομικής αδειοδότησης. Αν μου επιτρέπετε. Ελπίδα, ναι. Αν μου επιτρέπεις, ναι. Να πω 2-3 πράγματα. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, ναι, να ναι. Πούμε ότι οπτικογραφείται η διάλεξη, οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν σε μορφή PDF στη σελίδα του επιμελητηρίου, άρα όποιοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θα μπορούν όποια στιγμή έχουν χρόνο να παρακολουθήσουν και να δουν και τις αναρτημένες τις παρουσιάσεις που έχουν γίνει. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, αρκετά νομίζω αφορούν
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως. Απλά να πω εγώ ότι η ηλεκτρονική υποβολή αναμένεται να εφαρμοστεί, όπως είχα αναφέρει και η συναδέλφισσα η Ανδριάνα το έχει αναφέρει, και για τους Δήμους από την 1η του 2022. Δηλαδή από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα μπορούμε για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις, δηλαδή μέχρι 2 κατοικίες συγκεκριμένων οικόπεδων, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όχι μόνο στους επάρχους, αλλά και σε όλους τους Δήμους. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που τίθεται για τα σχέδια τα οποία υποβάλλονται στην πολεοδομική αρχή σε κλίμακα 1-200, αλλά υπάρχει, προκαλείται πρόβλημα κατά το στάδιο της υποβολής στους Δήμους, όπου οι Δήμοι απαιτούν άλλη κλίμακα από τη συγκεκριμένη, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Η θέση του Επιμελητηρίου ήταν και είναι ότι θα εμπορούσαν για τις συγκεκριμένες αναπτύξεις, που ξαναλέω είναι χαμηλού ρίσκου, να δέχονταν οι Δήμοι την ίδια κλίμακα με την οποία έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια και είναι ευανάγνωστη η συγκεκριμένη κλίμακα για τους σκοπούς που απαιτούνται η εξέταση της αίτησης. Η Ανδριάνα ονόμασε το να μπορεί να αποτυπώνεται εξωποστό. Ευδιάκριτα. Ναι, ευδιάκριτα. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τεθεί είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με τους λειτουργούς, είτε τούτον αφορά τους επάρχους, είτε τα τμήματα πολεοδομίας και οικίσεως, είτε τους Δήμους που είναι είτε πολεοδομικές αρχές είτε οικοδομικές αρχές. Ως επιμελητήριο ζητήσαμε να υπάρξει μια εγκύκλιος προς όλους που να υιοθετούν οπωσδήποτε την ηλεκτρονική επικοινωνία των μελετητών με τα συγκεκριμένα γραφεία που έχω αναφέρει και να υπάρχει εύλογος χρόνος για να απαντούνται τα ερωτήματα, επειδή είναι μεγάλη ταλαιπωρία κάποιος ιδιώτης να επικοινωνεί και κανείς να μην απαντά. Τα emails είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να τύχει αξιοποίησης και να υπάρχουν οι απαντήσεις. Τέθηκε θέμα από διάφορες αρχές ότι μα υπάρχουν περιπτώσεις που εντός των γενικών το ερώτημα που δεν μπορώ εγώ να απαντήσω με έναν απλό email. Εμείς έχουμε μπει, αν είναι τόσο γενικό και θέλετε να συγκεκριμενοποιηθεί, είτε πάρτε έναν τηλέφωνο και ζητήστε να το συγκεκριμενοποιήσουν, είτε απαντάτε πίσω ότι το ερώτημα είναι πολλά γενικό και δεν μπορώ να το απαντήσω, συγκεκριμενοποιήστε το. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι χάσιμο παραγωγικού χρόνου και για τον ιδιωτικό τομέα και για τον δημόσιο τομέα, να γίνονται επανειλημμένα τηλεφωνήματα, να μην βγαίνουν στα τηλεφωνήματα, να εκνευρίζονται, να υπάρχει εκνευρισμός και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να υπάρξει κατανόηση από όλους και η πρόταση του επιμελητηρίου ήταν η συγκεκριμένη, δηλαδή να υιοθετήσουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω emails. Νομίζω τα γενικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το επιμελητήριο, τα έχω απαντήσει. Το γιατί δεν υπάρχει εκπρόσωπος του Δήμου Πάφου, έχουν προσκληθεί και οι τέσσερις Δήμοι. Ο Δήμος Πάφου νομίζω έχει κάποιον κόλλημα και δεν κατάφερε να είναι μαζί μας σήμερα. Εύχομαι να ακούσουν τα ζητήματα που να τεθούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που υπάρχουν και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για αναβαθμισμένες υπηρεσίες από όλους. Είτε είναι ιδιώτες μελετητές, είτε είναι υπηρεσίες του κράτους. Αυτά ήθελα να σχολιάσω ή είναι αυτά που έχω διαβάσει εγώ τουλάχιστον, Λυδία μου. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ότι στο ερώτημα για την κλίμακα να αναφέρεται ότι οι δημοτικές αρχές ότι πρέπει να υποβάλλονται τα σχέδια μόνο σε 2α3, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ευκαιρία να υποβληθούν και σε περισσότερα φύλλα, ωστόσο ο στόχος είναι να περιλαμβάνεται η απαραίτητη πληροφόρηση. Αν όμως για κάποιο υπάρχει δυσκολία στο να ενταχθούν μόνο σε 2α3, μπορεί να γίνει και σε περισσότερο φύλλο. Να δώσω λόγο στον κύριο Ναχνιώτη και τον κύριο Ζαβρόν για τα ερωτήματα που έχουν, για τα σχόλια τους για τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για την πολεοδομική αδειοδότηση. Αν μου επιτρέπετε, ναι, να κάνω μια εισήγηση η οποία θα διευκολύνει τις ζωές μας τα μέγιστα. Μιλώ τις ζωές των λειτουργών που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσουν τον μελετητή και αιτητή. Παράκληση. Να μειώνεται ο αριθμός των υποβαλλόμενων α3. Υπήρχε περίπτωση που είχαμε ενώπιον μας 17 α3.
και τα σχέδια να κολυμπούν, οι κατόψεις, θα αντιληφθείτε ότι είναι έναν κόστος χρονικών και άλλος πώς, το οποίο επιβαρύνει όλους μας, διότι το κράτος πληρώνει στο τέλος της ημέρας και σημαίνει και χρόνων και ένα σωρό άλλα παρελκόμενα. Λοιπόν, αυτό σαν παρατήρηση, εισήγηση. Στα ερωτήματα που έχουν τεθεί υπάρχει ένα θέμα με την αργοπορημένη ανταπόκριση σε αίτηση βεβαιότητας του επαρχιακού Λεμεσού. Θα ήθελα περισσότερα στοιχεία να το ερευνήσω. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τους χρόνους. Είπα ότι διαπιστώνω, όπως δείξαμε και στα στατιστικά, μια κακή εικόνα του γραφείου, η οποία απέδωσα προσωπικά στους λόγους που σας έχω περιγράψει. Όμως, αν υπάρχουν άλλα θέματα ολιγορίας εκ μέρους μας, παρακαλώ να έχω στοιχεία και θα επιληφθώ. Η ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, είναι κάτι πολύ βοηθητικό. Το χρησιμοποιούμε και μπορούμε να ελέγξουμε αποτελεσματικά το τι μας γίνεται. Ο Βλαδίμηρος θα σχολιάσει κάποια τεχνικά θέματα που έχουν σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν. Ναι. Βλέπω εδώ ένα ερώτημα που υπάρχει όσον αφορά αν επιτρέπεται σε περιοχές που ελέγχονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αν εμπίπτει η εντολή 220. Αναφέρουμε ότι δεν εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές, δεν εφαρμόζεται. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο βλέπω εδώ αφορά των χρονικών περιθώριων των επανεκδόσεων. Τις περισσότερες φορές οι επανεκδόσεις, μάλλον κάποιες φορές, δεν θεωρούν τόσο απλές οι περιπτώσεις των επανεκδόσεων, για τον συγκεκριμένο λόγο ότι υποβάλλονται, τέλος πάντων, ή μάλλον φέρνουν μέσα πολυδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί αρκετών καιρών πριν, μπορεί και 10 χρόνια, και προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν πολυδομικές άδειες 10 χρόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι το πολυδομικό και αναπτυξιακό καθεστώς στις πλήστες περιπτώσεις έχει τροποποιηθεί, οπότε χρειάζονται περαιτέρω έλεγχη για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για την υπόθεση. Πέραν τούτου, ενώ θα μπορούσαμε, ας πούμε, κάλλιστα να απορρίψουμε την αίτηση, καλούμε τους αιτητές να υποβάλουν κανονική πολυδομική αίτηση χωρίς, δηλαδή με την ίδια αίτηση, να υποβάλουν τροποποιητικά σχέδια, είτε να μετατάξουμε την πολυδομική αίτηση από επανέκδοση σε κανονική πολυδομική αίτηση, για να ευκολύνουμε και τους αιτητές και να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε και να μελετήσουμε την ήδη, ας το πούμε, αρχόμενη πολυδομική αίτηση, την οποία έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε για σκοπούς και συγχρονισμού και παραγωγικότητας. Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε αφορά το μήκος επαφής των ξύλινης πέργολας κατά μήκος συνόρου. Σίγουρα, όπως έχω αναφέρει και στην παρουσίασή μου, αυτό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο του 35%. Καθορισμένο όμως μήκος επαφείται στην διακριτική ευχαίρεια της πολεμικής αρχής να ζυγίσει τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης και να αποφασίσει. Ένα άλλο ερώτημα αφορά αν θα ήταν καλό στις όψεις να συμπεριλαμβάνεται πινακάκι με τα υλικά. Εγώ θεωρώ ότι η μόνη περίπτωση η οποία θα μπορούσε να θέλουμε το πινακάκι αυτό είναι στις περιπτώσεις προκατασκευασμένων οικοδομών, δηλαδή υποβολή αιτήσεων που αφορούν προκατασκευασμένες οικοδομές, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να θέσουμε τους κατάλληλους και εξειδικευμένους όρους που τίθενται σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, από τη στιγμή που η οικοδομή δεν είναι προκατασκευασμένη, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι οι οικοδομές οι οποίες εμπίπτουν στην εντολή 220 αιτήσεις που αφορούν τέτοιους οικοδομές, δεν αφορνούνται περιοχές ειδικού χαρακτήρα, ούτε κάποιες παραδοσιακές περιοχές, αλλά αφορούν περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, σε οικιστικές ζώνες, τουριστικές ζώνες κτλ. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε αν εμπίπτει η αίτηση η οποία αφορά προσθηκομετατροπές
και προσθήκη κατοικίας σε υφιστάμενη να διούχαν οικοδομή αν εμπίπτει στις πρόνοιες εντολής 2 του 20. Η απάντηση είναι από τη στιγμή που ο αριθμός των κατοικιών και υφιστάμενων και προτινόμενων είναι μέχρι 2, τότε εμπίπτει στις πρόνοιες εντολής 2 του 20. Ένα τελευταίο ερώτημα που βλέπω εδώ αφορά τις αποστάσεις της βοηθητικής οικοδομής από το σύνορον. Ουσιαστικά η ερώτηση αφορά στην περίπτωση που δεν θέλουμε να η βοηθητική οικοδομή να εφάπτεται του σύνορου, πόση απόσταση πρέπει να έχει από το σύνορο. Αυτόν είναι πάλι στη διακριτική ευχαίρεια της προδομικής αρχής, αλλά το σαν γενικό σχόλιο και δική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που δεν θα προχωρήσεις να χωροθετήσεις την βοηθητική οικοδομή να εφάπτεται με το σύνορο, σίγουρα χρειάζεσαι μια ελάχιστη απόσταση από το σύνορο για να μπορείς να διορθώσεις οποιαδήποτε προβλήματα, να μπορείς να επιθεωρείς την συγκεκριμένη βοηθητική οικοδομή. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον ένα μέτρο είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να δώσουμε για σκοπούς ελέγχου ουσιαστικά και συντήρησης της βοηθητικής οικοδομής. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μπαίνει σε εκείνον το ένα μέτρο μεταξύ του συνόρου και της βοηθητικής οικοδομής για τις κατάλληλες ενέργειες συντήρησης της οικοδομής. Αυτά έχω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Εντάξει, είχαμε κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία σχετικά με τη χτιστή πέργολα. Σε περίπτωση που υπάρχει χτιστή πέργολα, τηρείται απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ των χτισμάτων, ερμηνεύεται ότι η βοηθητική οικοδομή εφάπτεται της κύριας. Άρα, αντιλαμβάνομαι, εννοεί υπάρξει χτιστής πέργολας μεταξύ της κύριας οικοδομής και της βοηθητικής, εάν αυτό θεωρείται ότι εφάπτεται. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να αναγερθεί και να εφάπτεται της οικοδομής και του συνόρου. Φτάνει να είναι ελαφριά κατασκευή, όπως έχουμε ορίσει την πέργολα, την ξύνη πέργολα. Δηλαδή, να είναι ελαφριά κατασκευή και να είναι διαμπερής. Ωραία. Ελιδία, προσθέσω κάποια πράγματα, σε παρακαλώ. Ναι. Να πω ότι υπάρχουν αναρτημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των επαρχιακών τμήματων πολεοδομίας στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικίσιος, άρα μάλιστα και για αναπεριοχή. Άρα μπορούμε εύκολα οι ιδιώτες μελετητές να βρούμε το ηλεκτρονική διεύθυνση του λειτουργού ή του τεχνικού, για παράδειγμα, που ασχολείται με το φτερικούδι, για να του στείλουμε το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε. Άρα, όποιος επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικίσεως, μπορεί να πάει στο συγκεκριμένο επαρχιακό και να δει την ηλεκτρονική διεύθυνση. Σωστά τα λέω, Ηρακλή, έτσι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Ό,τι αφορά το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή εκεί και όπου επιτρέπεται η ηλεκτρονική υποβολή, φυσικά όχι. Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή. Έχω ακούσει ότι κάποιοι ζητούν, γι' αυτό έγιναν παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τη στιγμή που επέλεξα την ηλεκτρονική υποβολή να απαιτείται η έντυπη μορφή. Ισότι αφορά ένα ερώτημα ενός ευαίσθητου ζητήματος των νέων μας συναδέλφων και το κόστος που επομίζονται για την ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, να πούμε ότι είχε προβληματίσει αρκετά το επιμελητήριο. Στο τέλος κρίθηκε ότι προστατεύουμε ιδιαίτερα τούτην την ομάδα των συναδέλφων, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της καριέρας τους, και κρίθηκε ότι το κόστος της τάξης των 350-400 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα, χρειάζεται να δαπανηθεί για να διαφυλάξουμε και τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, αλλά πολύ περισσότερο και την εργασία τους. Σήμερα είτε για το αυτοκίνητο μας είτε για το σπίτι μας προχωρούμε και τα ασφαλίζουμε. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και τούτη η παιδεία να ασφαλίζουμε την εργασία μας, η οποία είναι τούτη που αποφέρει και το εισόδημα για την οικογένεια μας. Γι' αυτό κατανοούμε το θέμα των νέων συναδέλφων, αλλά ο τρόπος που εκτίστηκε τούτης οι απαιτήσεις της ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης δεν απαιτεί απαγορευτικών ποσών, είναι μεν σεβαστό, αλλά θεωρούμε ότι
με τούτον τον τρόπο προστατεύουμε και τους ιδίους, γι' αυτόν και καθολικά απαιτείται η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Είχα δει και κάποια ερωτήματα για την ανομοιομορφία που παρατηρείται. Νομίζω ήμουν αρκετά έντονος στη δική μου και στο συναδέλφο της παρουσιάσης, ότι και η σημερινή συνάντηση στόχον έχει όλα τούτα που τη χάνουν ανομοιομορφίας να ακολουθήσουν κάποιες εγκυκλοί, στις οποίες μία διαπαντός να ξεκαθαρίζει το θέμα. Κατά τη γνώμη μας ως επιμελητήριο, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να ερμηνεύει κατά το δοκούν πρόνοιες. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να υπάρχει ομοιομορφία, συντονισμός, τον οποίο συντονισμό θεωρούμε ότι έχει ο Διευθυντής του Τμήματος Προδομίας και Εκκίσεως, και εκεί και όπου μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά, να τίθεται το ερώτημα και να ακολουθεί μια εγκύκλιος που να ξεκαθαρίζει για πάντα το πώς ερμηνεύεται, επειδή δεν είναι λογικό, αν σχεδιάζω στον Δήμο Λεμεσούς, να πρέπει να λάβω τούτον υπόψη κατά τον υπολογισμό της συντελεστή δόμησης. Αν σχεδιάζω στον Δήμο Λάρνακας, να πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Εν τότε που να πελάνουμε όλοι και να μην βρίσκουμε άκρια. Γι' αυτό δεν έχει κανένας άλλο θύν να λέει ότι εγώ να κάνω τις κεφαλής μου. Εμείς θέλουμε συντονισμό. Εκεί που υπάρχουν, έχουν απαιτήσεις στα τμήματα, έχουμε και εμείς ως απαιτήσεις να υπάρχει ξεκαθάρισμα όλων των ζητημάτων, για να είναι και δίκαιο το παιχνίδι και να μην υπάρχει και να μην προκαλείται ή να μην δημιουργείται και διαφθορά στο τέλος της ημέρας. Δεν έχει, νομίζω, πιο απλό πράγμα από το να διευκρινιστούν, να με διαφάνεια να αποτυπωθούν και με σχεδιαγράμματα και με παραδείγματα, για να ξεκαθαρίσει το πεδίο για το οποίο, ξαναλέω, έχει 20 χρόνια που συζητείται τι μετρά ο ένας και τι μετρά το άλλο, ο άλλος στο θέμα του, ξέρω εγώ, του κλιμακοστασίου, από έναν παραδείγμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Ο στόχος σήμερα με την ολοκλήρωση τη συζήτηση, να πάμε στο τμήμα πολεοδομίας, να καλέσουμε τους δήμους που είναι πολεοδομικές αρχές, να βρούμε εκείνη τη συνισταμένη που θα ισχύει για όλους και για πάντα. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Αν μου επιτρέπετε, Λιδία. Ναι. Επειδή το θέμα επικοινωνίας και επαφής των συναδέλφων με τα γραφεία, τα επαρχιακά γραφεία πολεοδομίας, τις πολεοδομικές αρχές γενικά, είναι κρίσιμης σημασίας, και επειδή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πτυχή, εισηγούμε στην ηλεκτρονική επικοινωνία των συναδέλφων με τους, εξειδικευμένα με τους τεχνικούς που χειρίζουν την υπόθεση, αυτή η αλληλογραφία να κοινοποιείται είτε στο κεντρικό, το οποίο θα περάσει και από μένα, είτε στο προσωπικό μου, ούτως ώστε να έχω γνώση και εκεί και όπου χρειάζεται να μπορώ να παρέμβω. Ωραία. Να αναφέρω ακόμα δύο-τρία ζητήματα που ετέθηκαν. Το γεγονός ότι θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση, αναφέρεται η περίπτωση αιτήσεων που αφορούν πέραν των δύο ορόφων, ωστόσο δύο μονάδων κατοικίας, στις οποίες έχει απορριφθεί η αίτηση. Επίσης, διευκρινήσεις για το μέγιστο ύψος περίφραξης σε σχέση με το φυσικό έδαφος. Εντάξει, αυτά για τα συγκεκριμένα τα τεχνικά. Επίσης, νομίζω αυτό έχει απαντηθεί, κατά πόσο πρέπει να δείχνονται τα υλικά σε πινακάκι. Κύριε Ζαβρέ, κύριε Αχνιώτη, για τα συγκεκριμένα τρία ερωτήματα. Ναι. Όσον αφορά την περίφραξη, να πούμε το γενικό κανόνα ότι επί των οδικών σύνορων και μέχρι απόστασης 3 μέτρων από αυτά, το αποδεκτό ύψος είναι το 1,20. Και υπάρχει, ειδικά για το σύνορο επί του δρόμου, υπάρχει λογική και όσον, η οποία σχετίζεται και με την αισθητική του δημόσιου χώρου και το αίσθημα επικοινωνίας, αν θέλετε, οπτικής με τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά υπάρχουν και πρακτικά θέματα που έχουν σχέση με τον έλεγχο ενός εξερχόμενου οχήματος από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στον δημόσιο δρόμο. Πέραν εκείνου του ορίου, το 2.10 είναι ένας κανόνας ο οποίος με βάση τα οικοδομικά παλαιά πρότυπα έχει επικρατήσει. Πιστεύω ότι με ένα διάταγμα που έχει δημοσιευτεί το 19, αν δεν κάνω λάθος, έχει δοθεί ευχέρεια χωρίς εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας αυτό να αυξάνεται μέχρι και 2.50, αν δεν κάνω λάθος, με απευθείας αίτηση στις οικοδομικές αρχές.
Ωραία. Εντάξει, θα αφήσω ερώτημα, είναι και επιχωμάτω, κατά πόσο σε περίπτωση που υπάρχει επιχωμάτωση ύψους 1,2 μέτρα στο σύνορο, εάν προσμετράτε το δικαιούται ο μελετητής να σχεδιάσει το τυχαρά τείχων 1,2 μέτρα πέραν της επιχωμάτωσης. Μπορεί να τεθεί να κατασκευαστεί μια ελαφριού τύπου, ένα κυκλίδωμα ελαφριού τύπου, να το πω έτσι, το οποίο να διασφαλίζει την προστασία των χρηστών χωρίς να επιβαρύνει οπτικά, κατασκευαστικά την όλη εικόνα. Ωραία. Και επίσης ένα σαφές ερώτημα, κατά πόσο σε περίπτωση οικοπαίδου με έντονες υψομετρικές διαφορές, εάν θεωρείτε το πεζοδρόμιο ως η γραμμή του φυσικού εδάφους. Προφανώς το πεζοδρόμιο είναι κρίσιμη σημασία η στάθμη του. Σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε κάθετα μέτωπα επί του οδικού συνόρου, σχεδόν κάθετα μέτωπα, γίνεται μια προσπάθεια υποχώρησης και δημιουργίας, αν θέλετε, παρτεριών μεταξύ του πεζοδρομίου και της αυλής, ούτως ώστε κλιμακωτά κάποιος να πλησιάζει τους χώρους της κατοικίας. Ωραία. Okay. Νομίζω να προχωρήσουμε και στην κυρία Μπατσαλοσαβή. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, νομίζω ότι το ένα έχει ήδη απαντηθεί. Αφορά τις προσηκομετατροπές, οι οποίες φαίνεται ότι επιτρέπονται κατά το στέλνο της προδομικής άδειας. Επιτρέπονται προσηκομετατροπές, Λιδιά μου, ενώ κατά το στέλνο της άδειας οικοδομής δεν υπάρχουν προσηκομετατροπές. Αυτό που υπάρχει είναι η προσήκη μονάδας, συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση. Ναι. Όπως πάντα είπα, σε τυχόν επέκταση της νέας πολιτικής θα περιληφθεί οπωσδήποτε και το θέμα των προσωπικών μετατροπών. Ωραία. Να προσθέσω και να απαντήσουμε το άλλο ερώτημα, ότι για το στέλνο της πολεοδομικής νοείται ότι επιτρέπονται εφόσον με την προσθήκη δεν υπερβαίνουν τις δύο μονάδες κατοικίας. Ναι, το ίδιο. Το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν προσηκομετατροπές αυτή τη στιγμή, είναι μόνο η προσθήκη ορόφου. Αν η προσηκομετατροπή, όπως την ονομάζουμε, αφορά προσθήκη ορόφου, τότε ναι, μπορεί να κατατεθεί η αίτηση για δέν οικοδομής. Σε διαφορετική περίπτωση, παρόλο που μπορεί να εκδόθηκε προδομική άδεια με βάση την προδομική βεβαιότητα, δεν θα μπορεί να κατατεθεί για δέν οικοδομής με βάση την νέα πολιτική, την απλοποιημένη μορφή. Μέχρι ότου περιληφθούν και οι προσηκομετατροπές στο υφιστάμενο διάταγμα που αφορά την απλοποιημένη αδειοδότηση. Ωραία. Ευχαριστούμε. Έχουν τεθεί ορισμένα ερωτήματα που θεωρώ αφορούν και τους δήμους. Το πιο κάτω από ό,τι βλέπω, Λιδία, είναι για τις κλίμακες, τις ευδιάκριτες, ναι. Αν μου επιτρεπείς. Ναι. Εντάξει, το θέμα από ό,τι είπαμε, τις κλίμακες δεν καλύφθηκε, δηλαδή δεν υπάρχει ορισμός συγκεκριμένος στο διάταγμα. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε θέμα με τις κλίμακες. Οπότε θα γίνει διαβούλευση και σε τροποποίηση του διατάγματος θα περιληφθεί το θέμα των κλίμακων, ώστε να είναι ορθές και να χρησιμοποιούνται παντού οι ίδιες. Ευδιάκριτες, εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναν προς 200 που χρησιμοποιείται στην τμήμα προδομίας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, όπως σας ανάφερα, δεν ορίζεται. Λιδιά, ναι. Επειδή τίθεται ένα ερώτημα συνεχώς για το φυσικό έδαφος, το προτινόμενο έδαφος, το υφιστάμενο έδαφος, να πω ότι δεν έχουμε παρουσιάσει κάποια σκίτσα που έχουμε ετοιμάσει, θέλουμε να όντως χρήζει περαιτέρω επεξήγησης. Και υπάρχουν τρομερές διαμάχες, αν θέλετε, κατά το στάδιο εξέτασης μιας αίτησης. Ετοιμάσαμε κάποια παραδείγματα, τα οποία θέλαμε πρώτα, έναν από αυτά είναι το συγκεκριμένο, να τα δούμε με το Τμήμα Πολεοδομίας, να συμφωνηθεί και τότε να δημοσιοποιηθεί για να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα που έχουν τεθεί και σήμερα που ζητούν να διευκρινιστεί το φυσικό έδαφος. Ως υπάρχει σήμερα η ερμηνεία, νομίζω ερμήνευσε το ο Βλαδίμηρος και ο Ηρακλής αρκετά καλά, όμως κατά τη γνώμη μας ως μελητήριο, ένα από τα θέματα που τυχάνουν περαιτέρω
επεξεργασίας θα πρέπει να είναι το συγκεκριμένο. Γι' αυτό έχουν ετοιμαστεί από την Ad Hoc Επιτροπή κάποια σκαρυφήματα, τα οποία να συζητήσουμε, ήδη απεστάλικα στο Τμήμα Πολεοδομίας, για να μπορέσει να είναι πολύ πιο διαφωτιστικό τούτο το ζήτημα. Επίσης, ετέθηκαν και ζητήματα που ζητούν να απαντήσω για το θέμα του ύψους της περίφραξης. Νομίζω απαντήθηκε από τους συναδέλφους το ποιον είναι το επιτρεπόμενο. Επίσης, για τα θέματα που αφορούν μικροαλλαγές από το στάδιο της πολεοδομικής στο στάδιο της άδειας οικοδομής, νομίζω ότι εξεκαθάρισαν πλέον με εντολές, με διατάγματα, δεν θυμούμαι ακριβώς πώς, ότι οι αλλαγές που εμπίπτουν σε έναν πλαίσιο δεν απαιτείται να ξαναπάνε για τροποποιητική πολεοδομική άδεια. Μετέθηκε ερώτημα, ας πούμε, για την αλλαγή της διαστασιολόγησης των ανοιγμάτων. Βεβαίως και δεν απαιτείται να πάει για τροποποιητική πολεοδομική άδεια στο στάδιο της άδειας οικοδομής, αλλά υπάρχει η ευχέρεια, ακόμα και διαφοροποίηση των χώρων στάθμευσης, να εγκρίνει η οικοδομική αρχή, δεδομένου ότι διατηρούνται ή υιοθετούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των χώρων στάθμευσης, της ακτίνας στροφής και το καθεξής. Δηλαδή, έχει δοθεί τούτη η ευελιξία, εάν προκύπτουν λόγω του στατικού φορέα ή λόγω των άλλων μελετών αλλαγές, αν είναι στο πλαίσιο στο οποίο καθορίζουν τα διατάγματα, οι εντολές, τότε να μην υπάρχει τούτη ταλαιπωρία. Εμείς ως επιμελητήριο περαιτέρω είχαμε εμείς και κάποια άλλα ζητήματα, τη τροποποίηση Αντριάννα του 4β, αν θυμούμε καλά, που ακόμα και για μικρές τροποποιήσεις που προκύπτουν, να μην απαιτείται εξυπαρχής η διαδικασία πολεοδομικής και άδειας οικοδομής, αλλά εφόσον κριθούν ότι στα επιτρεπτά αναπτυξιακά δικαιώματα, να υποβάλλεται απλά ένα unfitted drawing, το οποίο να μπαίνει στο φάκελο και μια πιστοποίηση του ιδιώτη μελετητή ότι είναι στο πλαίσιο της νομοθεσίας και δεν χρειάζεται να ξεκινήσω να κάνω πολεοδομική και άδεια οικοδομής, γιατί έκλεισα μια βεράντα εκεί που δικαιούμαι, ξέρω εγώ, 400 τετραγωνικά και το σπίτι μου 200 τετραγωνικά είναι. Υπάρχουν οι αποστάσεις που τα σύνορα και ούτω καθεξής. Δεν χρειάζεται τοπογραφικά, εξουσιοδοτήσεις εντολέα, εξυγχρονισμένους τίτλους ιδιοκτησίας, υπογραφές και ούτω καθεξής. Εν τούτα που στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που αναμένουμε πολύ σύντομα, γιατί αρκετά επεριμέναμε, να γίνουν πράξη τούτες οι όριμες πλέον προτάσεις του επιμελητηρίου για να διευκολυνθούν, να αυξηθεί ο παραγωγικός χρόνος είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Νομίζω εγώ τουλάχιστον ως επιμελητήριο έβλεπω κάποιες ερωτήσεις που νομίζω έχουν απαντηθεί όλες, Λιδία. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θεωρώ να μπορούσαμε ίσως να απαντήσουμε μεταγενέστερα. Τίθονται ορισμένα σχόλια για διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά απαιτούμενες υπογραφές, πώς τυχάνει η διαχείριση στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης, ο χώρος κάτω από τα κλιμακοστάσια. Τίθονται διάφορα ζητήματα τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο που έχουμε προαναφέρει. Να ξαναδώσω τον λόγο να είναι και στους Δήμους για τα σχόλια τους ή οτιδήποτε θέλουν να προσθέσουν. Κύριε Ιταλέ, κύριε Αγαθοκλή. Ναι, μια μου δίνετε τον λόγο, ναι, θα καταχράσω τον χρόνο. Απλώς ήθελα να αναφέρω ότι με την επικείμενη ηλεκτρονική υποβολή από την πρώτη του χρόνου με το καλό, εμείς οι τέσσερις Δήμοι που είμαστε στην πολεοδομικές αρχές, σίγουρα δεν θα μπορούμε να πετύχουμε το στόχο των 10 ημερών βάσει της νομοθεσίας, διότι πρέπει να πάμε σε τριμελήν επιτροπή κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση μια αίτηση για πολεοδομική άδεια να εκδοθεί στα πλαίσια του χρονικού πλαισίου που θέτει η νομοθεσία. Πρέπει είτε να αλλάχτει η νομοθεσία, είτε να γίνει κάτι άλλο. Και κάτι που ανάφερα και σου έστειλα προηγουμένως, εμείς βλέποντας τα σχέδια σε ένα 200, σίγουρα κρίνουμε ότι δεν είναι καθόλου ευδιάκριτα. Και ο σκοπός που το λέμε είναι για να έρχονται παραπάνω σχέδια. Μπορούμε με την κλίμακα 1% να προλάβουμε τυχόν λάθη και στο τέλος της ημέρας να μην επηρεαστεί ο αιτητής, ο ιδιοκτήτης βασικά. Εμείς δεν ζητούμε 1%, αλλά όπου είναι 1% μπορούμε να δούμε να προλάβουμε λάθη. Και σίγουρα ναι, με την επικείμενη επέκταση της νομοθεσίας και μέχρι 20 διαμερίσματα, δυστυχώς ένα μεμάντης κακών. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε άδειες χωρίς να ελέγχονται, διότι η εμπειρία μας έδειξε ότι
όταν είναι πολυκατοικία, να μπαίνουν θέματα συντελεστή δόμησης, τα οποία άμα θα ελέγχουμε, πότε, ποιος είναι να τα δει και πότε να τα δει. Στην ελληνική έγκριση δεν και βλέπουμε έτσι πράγματα. Θέμα χώρου στάθμευση, άμα να θέλει 10 πάρκινγκ και τα ελέγξουμε, να μπορεί να γίνει ύστερα από να χτιστεί η υποδομή. Αποστάσεις που τα σύνορα, ύψη, ορόφη. Εμείς να εφαρμόσουμε την νομοθεσία να γίνει, αλλά τρομάζω εγώ προσωπικά. Αυτά. Κύριε Καρακατσάνη ή κύριε Αβδόρου, θέλω να προσθέσετε κάτι. Καταρχήν, να ευχαριστήσω το ΕΔΕΚ για την οργάνωση του πολύ χρήσιμου αυτού συναντήματος που είχαμε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές. Απλώς, εγώ θα πω ότι η νέα νομοθεσία σκοπό έχει να εξυπηρετήσει το δημόσιο. Και αυτόν έχουμε κατά νου όταν εξετάζουμε αιτήσεις. Προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα που δημιουργούμε, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί στο τέλος ο δημότης και ο πολίτης. Και όπως είπετε, είναι χαμηλού ρίσκου και νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας είναι να υπερπηρήσουμε οτιδήποτε μικροπροβλήματα υπάρχουν για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη στο τέλος της ημέρας. Κυρία Ευδόρου. Ναι, Λίδια, μου να πω και εγώ κάτι. Σχετικά με την ανεομοιομορφία που έχει αναφερθεί, ήθελα να πω ότι νομίζω κανένας μας έτσι θέλει να προκαλεί ταλαιπωρία στους μελετητές. Είναι γεγονός ότι υπάρχει τούτη ανεομοιομορφία. Οι θέσεις μας είναι γνωστές και στο Τμήμα Αποδομίας και Γήθεως και στο ΕΤΕΚ. Και συμφωνώ με τον κύριο Κωνσταντίνο, πρέπει να επιλυθεί το θέμα και είναι ευθύνη μας να παρέχουμε νομιομορφία στην εξέταση. Οπότε θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να επιλυθούν τα θέματα. Ωραία. Να θέσω ακόμα ένα συγκεκριμένο ερώτημα που τίθεται από αρκετά μέλη και αφορά το τι συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του δομήσιμου εμβαδού, κατά πόσο σε αυτόν περιλαμβάνεται. Κύριε, μπορεί να απαντηθεί, εντάξει, κατά πόσο το επίχρησμα ή οι μονώσεις συνυπολογίζονται στο μονώσεις ή άλλα επιχρήσματα ή επικαλύψεις συνυπολογίζονται στο δομησιόμενο εμβάδων της δόμησης ή μετριέται το από τον εξωτερικό τείχο και τα υποστηλώματα. Νομίζω να μιλήσει ο κύριος. Ναι. Εμείς νομίζω ότι δεν μετρούμε επιχείρηματα ούτε. Okay. Ναι. Κύριε Ζαβρέ ή κύριε Αχνιώτη. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μετρούμε, εμείς τα περιλαμβάνουμε όλα και ουσιαστικά ο μελετητής θα πρέπει να δείξει στις κατόψεις του το πλάτος του τοίχου, το πλάτος της τοιχοποιίας, η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία έχετε πει. Οπότε, εμείς μετρούμε την εξωτερική περίμετρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα, ο συγκεκριμένος ο μελετητής θα πρέπει να δείξει την εξωτερική περίμετρο της οικοδομής. Μετρούμε, παίρνουμε πάντα, όσον αφορά θέματα συντελεστών, την εξωτερική περίμετρο της οικοδομής. Okay. Και να μιλήσεις ερώτημα, πώς αντιμετωπίζεται ο χώρος που αφορά, σε όσον αφορά την εμβαδοδόμηση μιας διόροφης κατοικίας σε περίπτωση που ο χώρος κάτω από το κλιματοστάσιο είναι λόγω χάρη χώρος υγιεινής, άρα χρησιμοποιείται, και στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται, συνυπολογίζεται. Συνυπολογίζεται, μάλιστα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά από τούτα μπορεί να τα επεξεργαστούμε και σε συνέση με την οικοδομία, όπως έχω πει, και στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του εγχειριδίου να γίνουν σκίτσα τα οποία να επεξηγούν. Εγώ λέω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα του το πώς υπολογίζεται, αν υπολογίζονται τα επιχρήσματα ή οι μονώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη, ενιαία πολιτική σε τούτο το θέμα. Ορθώς απάντησε ο Βλαδίμηρος, αλλά υπάρχει και σε τούτο ανομοιομορφία ανάλογα με το πού καταθέτεις και με ποιον τρόπο μετρά ο κάθε τεχνικός ή λειτουργός. Καλώς ετεθήκαν, σίγουρα δεν μπορούν να απαντηθούν τα πάντα, θα μελετηθούν από την δική μας πλευρά, θα γίνει μια συνάντηση με το Τμήμα Πολεοδομίας και ξαναλέω, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού επικαιροποίησης του εγχειριδίου θα ενσωματωθούν και θα απαντηθούν
επίσημα πλέον, εγγράφως, όλα αυτά τα ζητήματα για να υπάρχει ένα δίκαιο παιχνίδι εις ό,τι αφορά το τι μετρά ο Α, το τι μετρά ο Β. Ετέθηκε ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε, δεν είμαι ο αρμόδιος να το απαντήσω. Λέει κάποιος, εάν υποβάλλω δύο κατοικίες, δύο οικιστικές μονάδες σε έναν εγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά τούτες οι δύο οικιστικές μονάδες είναι σε τρεις ορόφους, εμπίπτει σε τούτο το πλαίσιο ή δεν εμπίπτει? Η ερμηνεία που εδώσαμε κάποτε, αν θυμάμαι καλά, είναι μιλούμε για διόροφες κατοικίες, δεν μιλούμε πέραν των δύο. Έτσι είναι. Μάλιστα, γι' αυτόν τέθηκε το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Συγγνώμη, ένα τελευταίο ερώτημα για τα πολεοδομικά, το οποίο έλαβαμε αρκετά μέλη, είναι κατά πόσον τα παγιά οικόπεδα, δεν αντιλήφθηκαν κατά πόσον τα παγιά οικόπεδα, δηλαδή χωρίς πεζοδρόμιο, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νέας εντολής ή όχι. Κύριε Ζαβρέ, κύριε Αχνιώτη, θα βέβαια, θα έλεγα ότι okay, ναι, okay. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αναφέρα το θέμα των παγιών οικοπαίδων στην δική μου την παρουσίαση. Απλά θα πρέπει να γίνει αυτό που είπαμε. Δηλαδή, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις απόψεις όλων των αρμοδίων αρχών ή θα πρέπει να γίνουν υπηρεσίες, ώστε να εξεταστεί η αίτηση μέσα σε 10 μέρες ή σε 20 μέρες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά δεν θα εξεταστεί εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται. Ευχαριστώ, Ανδρέα, για την διευκρίνηση. Κύριε Αγαθοκλέους, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εντάξει, νομίζω ο κύριος Ιταλός σας καλύψει. Ωραία. Το λοιπόν, να αναφέρω λίγο με σειρά μου ότι τα σημεία αυτά εξετάζονται όπως ενισχύει να αναφέρει και ο πρόεδρος. Ο σκοπός είναι να υπερκεραστούν τα διάφορα σημεία που παρατηρείται ότι μπορεί να υπάρχει κάποια νομιμόρφη προσέγγιση. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω να ολοκληρώσουμε με τη σημερινή εκδήλωση. Αν μου επιτρέπεις να ευχαριστήσω και τους ομιλητές και τον Ηρακλήν και τον Βλαδίμηρο και την Ανδριάναν και τον Σταύρο και τον Ανδρέαν και τον Αγαθοκλήν και την Εύελιν και ιδιαίτερα εσένα, Λιδία, για την οργάνωση. Να ευχαριστήσω επίσης τους 300 και πλέον συναδέλφους που αφιέρωσαν αρκετό ώρα για να μας παρακολουθήσουν στην προσπάθεια να επιμορφωθούν και να τους απαντηθούν τα διάφορα ερωτήματα τα οποία συνήθως έχουν. Να πω ότι το επιμελητήριο είναι να συνεχίσει τούτη την προσπάθεια του να επιληθούν τούτα τα ζητήματα για να διευκολυνθούμε όλοι. Νομίζω και το έχω πει ότι είναι μια πρόκληση για το επιμελητήριο και για τον καθέναν από εμάς να βοηθήσουμε, να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε νοοτροπίες, να γίνουμε πιο επαγγελματίες, να προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον πολίτη. Σε τούτο το πλαίσιο θεωρώ ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα και επιβάλλεται από όλους μας να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δούμε τούτο τον εξυγχρονισμό άμεσα και όχι να παραμένουν προτάσεις στα συρτάρια πολλών υπηρεσιών ή να αγνοούμε ότι πρέπει να γίνουμε και πιο επαγγελματίες και πιο να αλλάξουμε νοοτροπίες και να αφήσουμε το παρελθόν που εσήμαινε βάλτα και αν εκδοθεί εκδόθηκε ή να εξετάσω την αίτηση να δω με μια νοοτροπία πώς μπορώ να βρω πρόβλημα. Τούτα νομίζω είναι παρελθόν για όλους, θα πρέπει να είναι παρελθόν. Θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Υπάρχει αρκετά πλούσιο επιστημονικό προσωπικό και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Μπορούμε να συνεργαστούμε, οφείλουμε να συνεργαστούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε για να είμαστε χρήσιμοι ευρύτερα για την κοινωνία. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία, ευχαριστώ τους ομιλητές, τους συναδέλφους και συναδέλφες που παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη, να την ονομάσω, και θα υπάρξει ο απόϊχος που θα είναι η συνεννόηση με το Τμήμα Πολεοδομίας, με τους Δήμους, για να κυκλοφορήσουν όλα εκείνα που πρέπει να κυκλοφορήσουν, για να επιτύχουμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί σήμερα. Ένα απλοποιημένο σύστημα αναδιοδότησης με διαφάνεια, με ισονομία, που να τιμά όλους μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλών υπόλοιπων σε όλους. Καλών υπόλοιπων. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.